Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, πα, πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράκι, είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαράκι να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θέλετε τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θε να τη βγάλει και έξω. Χαζό είναι αυτό. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σα. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σα χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσα Αθανασίου Στέριο. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευση. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 2310-85-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Χαίρετε! Χαίρετε φίλοι του Αθλητικού Μετρόπολης με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει τη Λάρισα εύκολα με 3-0. Με αποδόσφαιρο το οποίο εμένα μ' άρεσε, για να είμαι ειλικρινής. Δεν περίμενα και κάτι διαφορετικό. Η Λάρισα δεν έχει ταχύτητα. Ο πιο γρήγορος παίκτης της είναι ο Νασλίδης. Ένας Μασούρας πήγε να βγει, αλλά και σαν back και σαν extreme δεν έδειξε τίποτα από αυτά που έδειξε στο παιχνίδι με τα Γιάννενα. Θα αναλύσω το παιχνίδι, αφού πρώτα πω ότι η εκπομπή είναι σπονσαρισμένη από την χειρομάντισα Μαρία Χατζή, η οποία, να πούμε για σένα, που η δουλειά σου έχει κάνει κοιλιά. Για σένα που αναρωτιέσαι ποιο είναι το επόμενο βήμα στη σχέση σου, υπάρχει απάντηση. Στο πέρασμα Ανατολής, η Μαρία Χατζή με σεβασμό και εμπιστοσύνη θα βρει λύση σε ό,τι σε προβληματίζει. Μέσα από τι? Μέσα από τη χειρομαντία. Κλείσε ραντεβού στο 6949-7742-63. Επαναλαμβάνω, κλείνεις ραντεβού στο 6949-7742-63. Λοιπόν... Για δώσε να δω παλάμη.
Τι παλάμη. Χειρομαντία. Εντάξει, καλά, σε καλό δρόμο. Αυτό είναι η γραμμή τη ζωή. Χειρομαντία έχει. Ναι. Λόγω τη χειρομαντία μπαίνω. Είσαι ο MVP τη 3η για 13. Ο Sherlock Holmes τη. Αποφράδα μέρα. Διότι τι έγινε 3η και 13η, αγαπητέ κυρίε και κύριοι. Δεν ξέρω. Το 1353, 13 Μαΐου. Τι είναι αυτό. Γι' αυτό βγήκε 3η και 13. Τι 3η και 13. Δεν γνωρίζα. Η άλωση. Αλώσαμε την πόλη. Ποιοι την αλώσαν. Αλώθηκε η πόλη, δεν την αλώσαμε. Ποιοι. Αλώσαμε την πόλη. Εμεί οι Τούρκοι από του. Αμπτού. Βυζά. Δινού κωστή. Λίγο που μην. Να μάθεις εσύ βρε ιστορία βρε. Ανιστόρητο είσαι για overlap βρε. Λέω βάτσε βρε. Συγγνώμη. Εκεί στο σχολείο όταν σου δίνανε μάθημα ιστορίας τι έκανες έξω ήσουνα. Ότι άλωσε ποιος την πόλη για να μάθω. Μωάμεθ ο Πορφυτρίδης, ο Βίτα. Σου λέει κάτι. Μωάμεθανή. Σελτζούκι Τούρκοι μαζί. Πετσενέγγι. Πετσενέγγι. Περίμενε ένα-ένα. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Πάθαμε κάτι εμείς, ζημιά πάθαμε. Βέβαια. Κάποιος άνοιξε την πόρτα. Ναι, τι πάθαμε, δηλαδή, τι όταν ανοίγουν την πόρτα, δεν λένε ρε παιδί μου, αν την κλείσει, ο τελευταίο να κλείσει την πόρτα. Δεν την έκλεισε. Μπήκανε ρε παιδάκι μου μέσα εκεί. Μπήκανε. Ναι, και τι κάνανε. Πήραν την πόλη από ποιου. Ακούστε το τραγούδι. Πήραν την πόλη οι οχθροί. Ναι, ποιο έχασε την πόλη. Εμείς. Οι Βυζαντινοί. Οι Βυζαντινοί. Καταγόμεθα ήμασταν μαζί με του Βυζαντινού. Εμεί ήμασταν με του Βυζαντινού. Ναι, μέχρι είμαστε, τέρμα. Εμεί είμαστε πριν του Βυζαντινού. Σάσου, εμεί τώρα γιατί το πήραμε αυτό το έθιμο, 3η και 13, για ποιο λόγο ας πούμε. Δεν πήραμε κανένα έθιμο, είναι, έχει περάσει στην λαοσοφία το μοτίβο ότι 3η και 13 είναι μια αποφράδα, άτυχη μέρα, γουρτσούζα για πολλούς, προσέχουμε να μην δούμε μαύρες γάτες. Ναι. Και εμείς από τότε λέμε θα ξαναπάρουμε την πόλη πίσω. Ποιος προπονητής ομάδος αγαπητέ κύριε Στέφανε, ναι, είδε όταν είχε πάει σε ένα Final Four να είναι στο λογότυπο του ξενοδοχείου μια μαύρη γάτα και άλλα ξενοδοχείο. Μόνο ο Γιάννης Ιωαννίδης μπορεί να τα κάνει αυτά. Είσαι παλιός και ξέρεις. Φυσικά τώρα. Σαν χλαμάρες και. Μόνο Τζόνις Ιωαννίδης. Βλακίες ισχύει του είδους. Η άλωση της πόλης και βλακίες τώρα. Το νοιάζει τώρα το. Κώστα, βοηθούμε να πούμε για την 3η και 13η γιατί είναι γρουσούζα ημέρα και ο λαός έχει αποφασίσει και έχει μάθει τα ήθη και τα έθιμα να τα συντηρεί και να τα διαδίδει. Για σένα που η δουλειά σου έχει κάνει δουλειά. Για σένα που αναρωτιέσαι ποιο είναι το επόμενο βήμα στη σχέση σου. Υπάρχει απάντηση στο πέρασμα Ανατολής η κυρία Χατζή Μαρία. Δεν τη γνωρίζουμε αυτή την κυρία. Συγγνώμη τώρα. Με σεβασμό και εμπιστοσύνη θα βρει λύση σε ό,τι σε προβληματίζει. Δηλαδή, εγώ αν πάω τώρα. Μέσα από τη χαρτομαντία θα δει το πρόβλημά σου. Ωραία, θα πάω. Για ποιο λόγο. Θα πάω. Χαρτομαντία ή χειρομαντία. Χάρτο. Χάρτομα. Κλείσε ραντεβού στο 6949-774-263. Ξαναπέ το νούμερο μια ακόμη φορά. 6949-774-263. Εκεί θα στείλω τον Μπίλι εγώ. Ποιο Μπίλι. Τον Μπίλι, θα δω πότε θα πάρει η εκπομπή για τα στοιχήματα. Εννοεί τον αγαπητό κύριο Χατζηνάκη που είναι το κολυτάρι. Εκείνη θα την πει τουλάχιστον. Και άμα βάλει ημερομηνία η κυρία Μέρη και δεν του δώσει ο Ανδρώνης, θα εισηγηθώ να πω. Μετά του πω δε εδώ τα βρήκε. Θα το βάλω αυτό. Το δίλημα. Εσύ Κωστή, αν πήγαινε σε μια χαρτομάντιζα, τι θα ήθελες να σου πει. Πότε θα πεθάνω κόκκινος. Τι μας λες μωρέ τώρα. Έλα, μη το. Πήρε το φιλαράκι μου το Γρηγόρη. Τότε θα πεθάνω κόκκινος. 29 Μαΐου. Συγγνώμη, λάθος φάλμα. Σωστός. Μπράβο ρε Γιάννη. Το απόλυτο respect στον κύριο Γιαννητίδη. Ουδής άσφαλτος. Θα πήγαινα να. Ναι, ρε, ο άθροισμα ρε θυμόμαστε. Πόσο θα με πρίξει ακόμα αυτός ο κόκκινος, θα πούμε. Τι να πω. Λέγε. 29 Μαΐου, σωστά, όχι 13 μάλιστα. Μας διορθώνουν. Βγήκε το άθροισμα, ναι. Μα συγχωρεί ο κόσμος, είμαστε και του Χάρβαρντ, δεν ξέρω. Ναι, τι να ξέρουμε. NBA, GSXR. 29 Μαΐου έπεσε και ο Άρης. 29 Μαΐου ήταν. Έτσι νομίζω και εγώ. 29 Μαΐου έπεσε και ο Άρης. Κόρη 29 Μαΐου. Την πρώτη φορά με τον Γράντα τότε πρέπει να ήταν 29 Μαΐου. Η πόλη να πούμε με τον Άρη, ναι. Έπεσε η πόλη μαζί με τον Άρη. Μετά έπεσε πολλές φορές, οπότε η ημερομηνία. Άμα δεν έχουμε λεφτά, πέφτουμε αβέρτα. Ναι, και γενικά, άμα δεν έχεις λεφτά, πέφτουν όλα. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ γρήγορα. Τι θες πάλι με τον ΠΑΟΚ? ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, θα πάρει και το κύπελλο. Πάλι με αυτό το ΠΑΟΚ ασχολείσαι. Τι θες να κάνεις, ανάλυση ποιο στον Αζλίδη τώρα, στον Μασούρα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η Λάρισα, η οποία ήταν πολύ αργή. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν έβγαλε κόντρες, δεν έβγαλε ορθολογικές επιθέσεις. Πίσω ο Ζήσης με τον Γκοϊκόβιτς τρακέρδανε. Το πρώτο γκολ είναι 4 παίκτες του ΠΑΟΚ σε μια ευθεία. Και οι παίκτες της Λάρισας δεν μαρκάρει κανένας κανέναν. Το Μάτος ο Άρος ο Φιντάνης, ο Βασίλης Αυλονίτης τον άφησε χωρίς προσωπικό μαρκάρισμα. Είναι δυνατόν, ρε. Ό,τι μπορούσε να κάνει Λάρισα το έκανε, ρε παιδί. Ρε Αυλονίτη. Και ο Κούγιας δεν μπορούσε να του πει πέντε πράγματα εκεί πέρα. Στο Μάτος βάζει μάν του μάνα. Στο Μάτος θα βάλει μάν του μάνα.
Ο Παντελίδης τα έβαλε. Στο Μάτος επάνω, στον Πρίγιοβιτς απάνω. Ζώνη! Ήρθε ρε φίλε να παίξει ανέμακτο άνθρωπο. Είσαι να χάσει το μάτς. Τι έρθες να κάνει τώρα. Άλλο είναι τα μάτς κλειδιά για τη Λάρισα τώρα. Πάτησε να πούμε. Για να σωθεί. Ε, βέβαια. Τον πάτησε στις κούρσες ο Βιερίνια με το Μάτος. Μα η Λάρισα δεν είχε βάλει και τους παίκτες τους τιμωρημένους εκτός αγώνα. Ναι, εντάξει, εντάξει. Πότε θα το κάνει. Ο Κούγιας τελικά έκανε στον πάγκο. Ναι, ήταν και έκανε και επεισόδιο. Έκανε μανιά. Ραμπούκο, Μπούλινγκ. Τον Αλέξη. Αλέξιος. Ο Μπίτσες Βαρέξο αριστερά πολύ καλός. Γι' αυτό... Για ποιο λόγο έπαιξε ο Μπίτσες Βαρέξο αριστερά. Θα σου πω. Για να παίρνει την κούρσα όλη ο Βιερίνια, φουλ από εκεί. Να παίρνει ο να συγκλίνει προς το κέντρο πίσω και να γίνεται δεύτερο Πέλκα. Και ο Πέλκας να γίνεται δεύτερο φόρ. Και ο Πρίγιοβιτς φυσικά να παίρνει τα 5 μέτρα μπρος, 5 μέτρα πίσω. Δεν είσαι για πολλά μέτρα. Εντάξει. Και ο Τζάλμα Χαμάλης, κουβάλιμα, το μυστρί, το αλφάδι κτλ. Και το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν χρειάστηκε να πάει και ο Πρίγιοβιτς πίσω για να πάρει μπάλα. Μία φορά που, που χρειάστηκε να πάρει μπάλα, έδωσε μια καταπληκτική πάσα στον Μπίσεσβαρ που έχασε μια ευκαιρία μετά το 3-0. Εκείνο που το κόλπο ή ο Πέλκας αριστερά ή ο Μπίσεσβαρ, με τον Πέλκα μέσα, έχει να κάνει με το παιδιά. Παίζουμε με μια ομάδα αργή στην κόντρα επίθεση. Δεν έχει τα γενικώ αργότητα είχε η Λάρισα. Ένα Μασούρα περιμέναμε να δούμε, δεν τον είδαμε και αυτό το πιτσίρικα. Θα το δεις σε αλλού. Ένας Σαγκάνοβιτς που είδε και δεν πάτησε. Ένας Γιωβάνοβιτς ο οποίος πρέπει να παρατήσει να τον πάει. Εγώ αν ήμουν ο Κούγιας θα τον έλεγα σταμάταρε το πούλμαν. Αυτοί έχουν ένα καλό γκρισμάν. Σταμάτα το πούλμαν να κατέβει ο Γιωβάνοβιτς. Γιατί ρε. Μέχρι αριστερά τον Μπίσεσβαρ. Με έκανε χουνί εκεί πέρα. Είναι δυνατόν με τον Μπίσεσβαρ εξτρέμρε. Γιατί ρε φίλε. Ρε φίλε έλειπε ένα γρήγορο ο γκρισμάν από τη Λάρισα. Αυτό έλειπε τραυματίας ήταν. Γι' αυτό ρε. Το βγάλανε με τις κάρτες ρε παιδάκι μου. Ναι. Το βγάλανε να μούμε με τις κάρτες. Γι' αυτό σου λέω. Ένα λαγό στα χάφα Αφονβόλου προελεύσεως. Δηλαδή, μετά μπήκε και ο Περόνε στο 70 για αυτούς. Περόνε τώρα είναι 37 χρονών. Έτσι είναι, να κάνει. Κάνει περπάτημα 1000 μέτρα, θέλει 2 μέρες ξεκούραση. Ποιος έβαλε τα 3 γκολ με τον Γιάννου. Τα 3 γκολ με τον Γιάννου, ποιος το έβαλε. Στο κύπελο. Μασούρας, πώς τον είπες αυτό. Το τρίτο γκολ ο Μασούρας. Μπράβο, ναι. Ναι. Έκανε αυτός τίποτα. Τίποτα δεν έκανε. Μ' άρεσε ο Πάοκ, είχε ταχύτητα, είχε ανεβάσματα. Τα πλάγια μπακ του γίνονται εξτρέμ. Πλαϊνοί του μπαίνουν σαν φορ. Πέλκας δεκάρι και φορ. Και περίμενα να βρω στη Λάρισα μια μικρή ψιλοταχυδιτούλα πάνω στο Σαχόφ και το Μαωρίσιο. Όταν ο Σαχόφ σε κάνει και γκολ, παρατάς το λαγό των Άντωνη Φατιών και των Αγκάνοβιτς να πούμε, τους δίνεις να πούμε 10 ευρώ και τους λέω Κούγιας πάτε με τον Πούλμαν ρε εσείς. Εκεί πέρα σας έβαγε ο Σαχόφ στην ταχύτητα. Αυτός είναι ο Άντωνη που είχαν φέρει στον ΠΑΟΚ. Ο Φατιών Άντωνη. Δεν θα νομίζω, αυτός πρέπει να είναι στην Αυστραλία ο άλλος Άντωνη είναι αυτός. Ο Αυστραλός, ναι. Ψιλοπαρτούδια τον είδα να πω. Πώς βλέπετε ρε τον Βαρέλα που έχει δυο αγωνιστικές στο παίζει και δεκάρι που και αυτό κάτι έχει κλάψει. Τι έχει πάθει αυτό ένα το παιδί. Ένα μήνα τον παίζω σκόρερ. Μπράβο, δεν μπορεί να το κάνει. Σήμερα που δεν τον έπαιξε από εκεί πέρα το έβαλε και μπροστά στο γιο του. Ένα μήνα, 40 μέρες τον παίζω σκόρερ τον Βαρέλα. Ρε ο Βαρέλα τις παίρνει τις κεφαλιές, χτυπάει γωνία το κεφάλι out. Ξανά 4-5 φορές τον παίζω σκόρερ τον Βαρέλα. Anytime στο παιχνίδι. Ελόχι, εσύ με ρε Βαρέλα, τώρα δεν κάνει γκολ ποτέ. Δεν καλά να πάνε. Και σήμερα που δεν το έπαιξε. Το βέβαιο γκολ Βαρέλα. Anytime scorer Βαρέλα, εσύ anytime κάλτσα είσαι. Συνέχεια να πει. Κάλτσα. Anytime μαύρη κάλτσα. Κάλτσα είμαι, ρε φίλε. Σαν το άλλο το στοίχημα, 9 μάτς να πούμε στο 93, ρε φίλε. Από το 85 μέχρι το 93, 4 γκολ εκεί. Πώς το χάσαμε εκείνο, ρε Κώστα. Τώρα τι έχασε. Πριν δύο Κυριακές, ρε. Αυτό μάτσε με το μάτζιο. Τι έχασε. Τον Απόλλων. Άιντε πάλι. Ο Απόλλων. Τον Απόλλων τον έπαιξε. Άμου σε λέγα Τζινάκος, παίξε τα μεγάλυψη να πούμε. Στη χηματέρνα που. Άσου. Θα Τζινάκος, ας έρθει να κάνει εδώ να αυτοπροταθεί να πούμε. Να αυτοπροταθεί. Γεια σας ήρθα. Ναι, να αυτοπροταθεί να πούμε ναι. Και τα λοιπά. Καλή αλλαγή του Κάνια ναι. Στον Μπέλκα τον ξεκούρασε. Να τη μύτη. Καλή αλλαγή του Μάκρα ξεκούρασε τον Τζάλμα. Μπήκε και ο Αζεβέδο. Ναι. Ο Αζεβέδο τώρα. Πώς φάνηκε αυτός. Δεν είναι κακός παίκτης. Είναι καλός παίκτης. Το ερώτημα είναι το βιολογικό του. Μπορεί να ακολουθήσει ρυθμό που έχει ο Πάκ αυτή τη στιγμή. Στην υπάρχουσα στιγμή με τους ρυθμούς που έχουν πιάσει όλοι οι υπόλοιποι. Δεν βάζεις μπορεί να το πιάσει. Το πάει σε ένα τέταρτο, του δίνει τον χρόνο του. Δεν νομίζω να προλάβει φέτος. Δηλαδή. Ηλικιακά έχει δηλαδή, δυνατότητα να παίξει ακόμα ένα χρόνο. Πες ότι ο Πάκ ρε παιδί μου θέλει σκορ. Και δεν τραβάει ο Τζάλμα. Δεν τα πάει καλά. Πετάει το Βιερίνια. Έξω δεξιά, πετάω το Ζεβεδέο αριστερό μπακ. Ένα τέταρτο, 20 λεπτά στο ρίσκο. Δεν το βλέπω δηλαδή το. Σε ενδεχόμενο τραυματισμό του Μάδο, δηλαδή για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε το Βιερίνια από τη μεριά του Μάδο από εκεί πέρα και να φτιάξει ο Ζεβέδο. Δεν νομίζω ότι πάει καλά αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά, γίνεται σήμερα ένα σκηνικό. Είναι το μάτς 2-0 ή 3-0. Έχει κάνει ένα σπαγκάτο ο Μάδο από εκεί πέρα και έχει παγώσει ο Λιτούμπα. Και έχει χεστεί ο Λιτούμπα.
Συγγίστη τον παταπέφτει ο μάτι. Μύρισε μεθάνιο να πούμε. Φίλε, δεν για 10 δευτερόλεπτα δεν ακουγόταν τίποτα. Ούτε τα τζιτζίκια. Ούτε τα τζιτζίκια στο καπέλο. Ούτε τα παγάκια του φραπέ. Ούτε τα παγάκια του φραπέ ακουγόταν. Τα γκρεγκρέγκ. Πόσο κόσμο είχε στο γήπεδο. Είχε για Δευτέρα και τέτοιο μάτσε για Λάρισα είχε, φίλε. Έλα ρε φίλε. Λάρισα Δευτέρα παίζει. Έλα μου ρε. Έχει 28.000 σιγά ρε, εντάξει. Τι είναι, με ποιον παίζει να πούμε. Είχε 6-7.000, όχι 13 θα έρθουν, όχι αμάξια έρχονται. Μην την κάνω. Να του ανεβάσουμε. Άσε καημένε τώρα. Άσε καημένε. Δεν ήταν και εμπορική η Λάρισα. Να σου πω κάτι. Πε μου. 3.000 παοξίδε έστειλα εγώ. Καλά του έκανε. Με τον Κούγια. Ναι. Είπα μίλησα με τον Κούγια. Θα πέσει μαγιά. Ο Αλέξης ότι θα πάω στην Τούμπα δεν μασάω. Ήρθα καμιά πενταριά να με βρήκαν. Θα έρθω το μάτι να βρίσκω το Κούγια. Έδωσες εξωαγωνιστικό κίνητρο. Έδωσα ένα εξωαγωνιστικό κίνητρο σε 3.000 βλαχοπαοξίδες να πούμε. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Λοιπόν, μ' αρέσει ο ΠΑΟΚ που ανεβάζει πολύ ψηλά τα μπακ. Παίρνει τα από τα μπακ του επιθετικότητα. Ένα είναι αυτό. Μ' αρέσει όταν ο ΠΑΟΚ αμήνεται. Είναι η τετράδα του πολύ κοντά στην, ο ένας με τον άλλον και οι εξτρέμ γίνονται μπακ κοντά. Μπορεί και τα κάνει, με Λάρισα παίρνει. Δηλαδή παίρνει από τα εξτρέμ του γενικά άμυνες και παίρνει από τα μπακ του φοβερές επιθέσεις. Λειτουργεί η πλαϊνή του γραμμή πάρα πάρα πολύ καλά. Το μυστικό του ΠΑΟΚ είναι ο Πέλκας και η πλάγη μπακ και εξτρέμ. Εντάξει, το ανέβασμα ούτε μεγάλα σέντερ μπακ έχει, ούτε χαφ στο κέντρο έχει αμάν αμάν. Κάτι Σακόφ, κάτι Μαουρίτσι, κάτι κάνει σκατοδοχεία, δεν έχει τίποτα. Όλο το μυστικό του ΠΑΟΚ για μένα και σήμερα το είδαν και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, η πλάγια γραμμή του. Φανταστική, φανταστική, φανταστική. Αν ένας προπονητής πάρει χαμπάρι και κλείσει ψηλά με ένα χαφ το Βιερίνια και το Μάτος, προσπαθήσει να το κλείσει, κόβει τον ΠΑΟΚ 30%. Παραπάνω τον κόβει. 30-40% παραπάνω, φίλε. Τον κόβει. Γιατί τα πλάγια του μπακ ξέρουν και μπάλα. Γίνονται και 8-10 όποτε θέλουν. Αυτό είναι το μυστικό. Θα έφερνε ένα χαφ πίσω και του δύο άλλου χαφ κοντά του μπλαρίσματα στα πλάγια μπακ. Ψηλά. Ήθελε ένα εξάρι, Σιμόε και ήσουν ένα περπατητό. Είναι η πολυτιμότερη τριάδα των FM από κλοπ. Κλοπ. Από σωσία κλοπ. Ναι. Α εκθιάσουμε και το Ρασβάν, λέει, που εκμεταλλεύεται τα επιθετικά του ατού με τίσεσμα να συγκλίνει όντα τύπη εξτρεμ. Πέλκα περιφερειακό κρυφό φορ. Βιερίνα να παίρνει πλευρά και half box to box. Ιστερόγραφο. Ο Πέλκα σε τρομερό ρόλο Πασαδόρου που δεν το είχε με εκπληκτικά στημένα. Σε αυτό που αναφέρει ο Κλόπ έχουμε να πούμε και το γεγονός ότι αυτό φαίνεται γιατί κάνει πολύ καλή δουλειά στη φυσική κατάσταση που φάνηκε τους τελευταίους μήνες. Πάμε σε ένα προμοδιάκι. Η κατάσταση. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Σικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο μεϊμάρις.com. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορο Σουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάδικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310-555-093. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
Καράφλα, λέω 860. Ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα με τις καλύτερες μονάδες μακράν και γι' αυτό θα πάρει και το double. Ναι. Απλά τα πράγματα και άσε τα σαλιαρίσματα. Ναι. Λοιπόν, αντιστρέφει αυτό που είπες όμως το μεσημέρι ή κάποια άλλη μέρα, αν σ' άκουσε σωστά, που είπες ότι και η ΑΕΚ έχει πολύ δυνατές μονάδες που κοντράρουν επάξια τις μονάδες του ΠΑΟΚ. Ναι, η ΑΕΚ έχει σίγουρα καλύτερα center back. Είναι δεδομένο αυτό. Γιατί η επιθετική της δεν είναι καλύτερη από το ΠΑΟΚ σε μονάδες. Κοίταξε να δεις. Έχει πιο πολλούς επιθετικούς. Και έχει επιθετικούς οι οποίοι έχουν και διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά. Κωνσταντουλόπουλος π.χ. δεν είναι καλύτερος από τον Κάμπος. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι καλύτερος. Ναι, είναι καλύτερος. Είναι καλύτερος από τον Κάμπος. Απ' την άλλη μεριά δεν έχει αριστερό εξτρέμ. Δεν έχει back να γίνεται center for και εξτρέμ. Ο Μάνταλος πότε γυρνάει. Ο Μάνταλος είναι. Χρόνο προλάβει να παίξει καθόλου φέτος. Κοίτα, δεν τα πρόλαβε. Τα αμάξια παλιά όταν τρακέρναν σπλάγια. Δεν είχε καλύμπρες τότε να τα έχει. Δεν τα σχεδόν, ναι, στο περίπου τα και έπαιρνε από κάτω όλο. Ναι, και έβλεπες να κυκλοφοράνε και πηγαίνουν κάπως ζαβά. Εύχομαι ο Μάνταλος. Να είναι καλά το παιδί. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Ναι, να είναι καλά. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Απλά λες ότι φέτος δεν θα προλάβει να έρθει στο τέλος της σεζόν. Μπορεί μάλιστα σε κάμια φιέστα. Δεν νομίζω, όχι, δεν νομίζω. Χαιρετίσματα στην Επιτροπή Παρακολούθηση Μαρμίτας που μας ψάχνουν και μας ενημερώνουν. Τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς. Τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς. Ενημερώθηκε. Να πω. Κάναμε στη Μαρμίτα εκπομπή και μπήκαμε στο rapto.gr και ρωτήσαμε τον κόσμο. Και στη Μαρμίτα στην εκπομπή με έβγαλε τελευταίο και δεν πρόλαβα να μιλήσω για τις γυναίκες. Μου είναι παράπονο. Τι έχεις να πεις εσύ για τις γυναίκες, τι έχεις να πεις. Πες. Ποια ομάδα πιστεύετε ότι βάσει απόδοσης και μόνο απόδοσης πρέπει να πάρει φέτος το πρωτάθλημα? Τι ποσοστό είχαμε εδώ? 7% ΠΑΟΚ, 41% ΙΑΕΚ, 2% Ολυμπιακός. Λοιπόν, δύο. Ακόμα και από το 3 πήγε στο 2, μάλιστα. Πήγε στο 2. Ένα κομμουνιστικό ερώτημα έβαλε ο κομμουνιστής για να πάρει καλή απάντηση. Είναι το ερώτημα που λέει: είναι πραγματική αγάπη για την πατρίδα να ακυρώνει κανείς πληστηριασμούς κατοικίας ή να διαδηλώνει για μια ονομασία όπως η Μακεδονία? 72% να ακυρώνει πληστηριασμούς, 28% για την ονομασία, λέει το μήνυμα. Και το σπουδαιότερο. Μόνο ο Γέλτσε δεν ψήφισε εκεί πέρα. Σε πάρα πολύ. Ποιο κουσούρι, και το κάνουμε και στην εκπομπή εδώ. Μέσα. Ναι, γιατί μπορούμε να μιλήσουμε και εδώ για αυτό το θέμα. Γιατί το κύριο Στέφανο. Ποιο κουσούρι μπορεί να είναι το χειρότερο σε μια γυναίκα? Γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ. Πάμε λοιπόν. Τι θε τώρα. Κρίνια 51%. Λύνεται. Ζήλια 9%. Λύνεται. Ψέματα και μυθομανία κόκκινου 33%. Δεν λύνεται. Υποχονδριασμό ανασφάλεια 5%. Ούτε αυτό. Σπατάλη 2%. Λύνεται. Λοιπόν, βλέπετε το λαϊκό δικαστήριο μανιτοκοπημένο που λέει ο κόκκινος αμέσως μετά στο rapto.gr. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα στο Marmita Sports Cafe Ανατολική Τράκη 10. Λέει ο κομμουνιστής. Λοιπόν, γκρίνια λοιπόν 51% κάνει θράψη. Ναι, θράψη. Λογικό ποσοστό. Μυθομανία και ψέμα είναι το επόμενο και τα άλλα είναι τη πλάκα. Μυθομανία και ψέμα δεν μπορεί, δεν γιατρεύεται. Παιδιά, δεν γιατρεύεται, σου το λέω. Δεν γιατρεύεται. Ναι. Δεν γιατρεύεται. Η μυθομανία και το ψέμα δεν γιατρεύεται, διότι πλάθεις ιστορίες και τις πιστεύεις και εσύ ο ίδιος. Έχεις το κουσούρι. Δεν γιατρεύεται αυτό το πράγμα. Είναι από γεννησιμιού δηλαδή. Δεν γιατρεύεται, ναι. Μάλιστα. Δεν γιατρεύεται. Σε λέει η άλλη, τώρα είδαμε αυτή την κόμενα και ήσουν μαζί της. Ενώ δεν ήσουν, αλλά αυτή το έχει δει. Τελείωσε. Δεν μπορείς να το αποδείξεις αντίθετο. Τέρμα. Τελειώσαμε. Η μυθομανία είναι και πλάθο ιστορίες. Έχει πολλούς τέτοιους. Πάρα πολύ κόσμο. Να ξέρεις. Δεν λύνεται. Η γκρίνια λύνεται. Πάρα πολύ εύκολα. Και η ζήλια λύνεται. Και όλα τα άλλα λύνονται. Ραπ, για ένα λόγο δεν βλέπω να πιάνει πολύ το δικαστήριο στο ίντερνετ. Όλοι λένε τη γνώμη τους, ενώ οι εποχές καφενείου φιλάδων όλοι λύσαχαν να βγουν στο γυαλί. Ναι, αλλά εμείς κάνουμε συνδυασμό γυαλί και καφενείο. Λοιπόν, για να την πούν, Χατζινάκος, αν πάρει στήλη θα νιώθει άλλη πίεση στα σημεία, γιατί θα έχει απαιτήσει ο Ανδρώνης. Όπα, τι είπε τώρα, μεγάλος είπε τώρα. Ποιος το έστειλε αυτό το μήνυμα? Λέει εδώ ο τύπος. Ποιος το έστειλε αυτό το μήνυμα? Χατζινάκος τώρα εκτός ασφαλούς. Δίνει σημεία, αλλά μετά άμα πληρώνεται από τον οργανισμό εδώ πέρα, πιάσει δουλειά να πούμε κτλ. Ο Ανδρώνης θα έχει απαιτήσεις και θα τρέμει το φιλοκάρι. Θα πεις και άλλα 5 σημεία, δεν θέλω μόνο 2. Ναι. Θέλει να πει κοινό Στέφανο ότι άλλο να έχεις την ποσόστοση απέναντι στον εαυτό σου κοιτώντας τη φάτσα σου στον καθρέφτη και άλλο να ξέρεις ότι θα σε ακολουθήσουν εν δυνάμει ένας τριψήφιος, ένας πολυψήφιος. Αυτό να ακολουθούν έτσι κι αλλιώς. Ναι. Έτσι λέει, τον ακολουθούν όμως. Ναι, σωστό. Που λέει εδώ κάθε φορά που βγαίνει, λέει και 2 σημεία στην πάση. Για δεν λοιπόν τελείωσε η εκπομπή στο ίντερνετ και δεν μπόρεσες να μιλήσεις για τις γυναίκες, εσύ που είσαι κοινικός φιλόσοφος κτλ. Για πες μας, τι θα μας πεις. Θες να μιλήσουμε για τις γυναίκες ή για τις Ελληνίδες? Για τις Ελληνίδες.
Μιλάνε για τα μωρά, ρε. Φίλα για τι μιλφάρε, ρε. Άκου τι λέει τώρα ο άνθρωπο. Σελενίδε, ρε. Τι κυλκισιώτησε τώρα, κύριε. Άσε με τώρα. Μιλάνε για τα μωρά συνέχεια. Ψυχή δεν έχουν. Πώ δεν έχουν ψυχή. Λοιπόν, ξεκινάμε με το βασικό. Όποιος έχει την άνεση να καλύπτει με την κάρτα του, μια που βρισκόμαστε και σε μια εποχή capital control, τις απαιτήσεις και τη μυσαλλοδοξία και τη ματαιοδοξία μιας γυναίκας, δεν έχει απέναντί του κανένα πρόβλημα. Τέλος η γκρίνια, σου είπα, λύνεται. Και εγώ θα στο... Δηλαδή μαρμίτα είναι. Ναι. Άκουσέ με, στα είπε τώρα ο Βασίλης. Χάρματα, περίμενε, θα σε απαντάω εγώ. Ευοσμήτικα, τουμπιώτικα, ουρδελιώτικα. Αυτό που σου λέει. Πας με τρεις πόντους παστάλι πενηντάρικο, το πατάς στο τραπέζι. Τρεις πόντους πενηντάρικο, ξέρεις πως είναι. Βάλε το πάθος να δεις. Αυτά, αγάπη μου, είναι να πάω να τα φας στο Χόντος. Έτσι. Τέλος, η γυναίκα έχει γίνει Μαρία της σιωπής Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τελειώσαμε. Τέλος η γκρίνια. Του μπιώτικα σου είπα. Κάτσε να το πει ο επιστημονικά. Με την κάρτα του καλύπτει, είπε. Λοιπόν, έτσι είναι για να ξεκινήσει καλά η μέρα σου. Δηλαδή. Υπάρχουν και άλλες απαιτήσεις στην πόλη. Για κάτσε να ακούσουμε. Σε πόγοντα. Λοιπόν. Θέλεις για παράδειγμα, δεν έχει ανάγκη η γυναίκα ένα καλό κομμωτήριο, μια καλή αισθητικό, ένα καλό μανικιούρ, ένα καλό πεντικιούρ. Ναι. Λοιπόν. Όλα αυτά, αν τα προσφέρεις με τρόπο και με σύνεση, έχεις διασφαλίσει την ησυχία σου. Με τρόπο και με σύνεση έχεις διασφαλίσει την ησυχία σου. Mm. Πες το τον ποιότητα. Μωρό μου. 7,5 ώρα παίζει παοκάρα. Πάρε 50 ευρώ και γίνει 9-5 το βράδυ, θα σε βγάλω έξω. Δεν σου πάει τα μπελέ. Πώς τα λένε τα ίδια πράγματα με διαφορετικό. Δεν σα αρέσω πολύ. Τακ, τακ, τελειώσα. Πάρε 50 ευρώ. Δύο αργιανοί μεταξύ του συνεννοούνται. Έχω αφήσει 50 ευρώ στο κομμαδίνο, πάνε γίνει 9-5 μωρό το βράδυ, θα κυκλοφορήσουν. Ναι. Λοιπόν, ησυχάζει 5-6 ώρες. Το πρόβλημα αρχίζει και δημιουργείται όταν κάνουν κάποιοι Έλληνες συνήθως το εξής μεγάλο λάθος. Ναι. Όπου πιστεύουν ότι με την ύπαρξη των χρημάτων και μόνο μπορούν να καλύψουν κάποιες δικές τους αδυναμίες επί των καθηκόντων τα οποία οφείλουν να διεκπαιρεώσουν. Πες το πιο δικές τώρα. Κοίταξε, μωρή. Σε έχω αφήσει εδώ και ένα χιλιάρικο. Έτσι. Άμα δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα το φας, θα πάω με τα μωρά να το φάω που με θέλουν κιόλα. Τελειώσα. Ναι, καλύτερη, με την καλύτερη βίζα δηλαδή θα πάμε να το θέσει το χιλιάρικο. Ναι. Και για να το πούμε και λίγο πώς το χρησιμοποιώντας τη διάλεκτο του αγαπητού κυρίου Στέφανου, έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές ότι μια ποιοτική συνοδεία κοστίζει λιγότερο από μια σχέση. Μπράβο, μπράβο Βασίλη. Γι' αυτό η γυναίκα σου είναι πιο ακριβή. Στενελαείς. Ναι. Τελειώσαμε. Πώς τα λένε, ρε. Σε βγαίνει πιο ακριβή να πω. Πώς τα λένε, ακριβώς. Έτσι, ρε. Λοιπόν, το μεγαλύτερο. Και δεν είναι και σίγουρο ότι θα μπορέσει να σε ικανοποιήσει επί του πρακτέου, καθώς αυτή η οποία εν δυνάμει εκπέμπει την πρόσωψη της συνοδείας έχει και κάποιες προδιαγραφές τις οποίες επιλέγεις. Λοιπόν, αυτά ίσον. Εάν λοιπόν δεν σε ικανοποιεί η γυναίκα και θέλει τη συνοδό που δεν την έχει, τη φαντάζεσαι με το χειρογλίκανο. Μαριγούλα, μαριγό, δεν με θες εσύ, να κι εγώ. Γι' αυτό και καμιά γυναίκα στο χειρογλίκανο δεν ρίχνει χειλόπιτα ποτέ. Σε λένε όλες ναι. Λοιπόν, μια εμπειρία, πέρα από τις γυναίκες τώρα, τα είπαμε. Μια εμπειρία που είχες με τον Παοξή στη Μαρμίτα. Ο οποίος λέει πάω και μέρα να πούμε και τα λοιπά. Στόμι στα αυτή, ρε, και το στόμα στα αυτή και τώρα. Καρφιά σαβίδια τη τιμωρία του Ολυμπιακού, η Χούντα έπεσε. Λοιπόν, αυτό το Ιχούντα έπεσε μου θυμίζει και ένα αυτό πανό του πολιτεχνείου. Αυτό το πανό είναι Ιχούντα έπεσε. Γιατί το λέω αυτό. Αυτό το Ιχούντα έπεσε μου θυμίζει ένα πανό που είχε κρεμαστεί στο Πολυτεχνείο. Όπα. Ιχούντα έπεσε το 73. Τι, άκου τώρα δεν. Αποφράδα μέρα και. Θες να πεις δηλαδή ότι δεν έπεσε η Ιχούντα, αλλάξαν τα πρόσωπα. Όχι, γιατί το λες αυτό τώρα. Έπεσε ο Παπαδόπουλος, βγήκε ο Ιωάννης. Ακριβώς. Ναι. Τώρα τι κοινικό σκούλικο είσαι τώρα. Δηλαδή τώρα έχει σηκώσει 30 παοξίδες από το κρεβάτι. Μη σου πω 40. Γιατί το λες αυτό. Δεν το λέω. Απλά τι μου θύμιζε αυτό που είδα, πώς το είδα να σηκώνεται ρε παιδί μου στην οθόνη. Αλλάξαν τα πρόσωπα δηλαδή. Αλλάξαν τα προσώπατα. Αλλάξαν τα προσώπατα. Αλλάξαν τα προσώπατα. Αλλάξαν τα προσώπατα. Καλά ρε, είστε. Δηλαδή τι να σα πω. Συγκρίνεται δηλαδή τη Χούντα του Ολυμπιακού με. Είναι μια νέα χούντα που θα έρθει να πούμε. Μπορεί να την δημιουργήσει, ρε. Καλά κάνει, ρε. Λεφτά, ρε. Πληρώνει, ρε. Άστε τα κλάματα. Άλα, ρε τώρα. Άστε, καλά κάνει, ρε. Κοινικό σκούλικα τα κλάματα, ρε. Ποιο είναι, ρε, κοινικά σκούλικα. Σε παγό μπορεί να το κάνει, ρε. Άμα πάρει ο Πάουκ το πρωτάθλημα και φωταγωγήσει την πόλη να πούμε. Μην μου λε τέτοια. Ο δήμαρχος, να πούμε. Κάτσε, άμα φωταγωγήσει ο δήμαρχος την πόλη. Για να πληρώσουμε όλοι μας και το ρεύμα με τα δημοτικά τέλη. Εδώ πληρώνουμε το ρεύμα τη Χαριλάου, ρε. Θα πληρώσει, ρε. Τιμωρία, ναι. Ναι, αναφέρθηκε. Αυτό λέει. Των τριών βαθμών. Mm. Τι σημαίνει αυτό.
ότι με την άλλη τη μούμια του Φαραώ τον Κυρτζίκη, πρόεδρο της ΕΠΟ. Γυρτζίκης. Ή τον άλλο τον Ομορφάντρα που έκανε και το Γόη να πούμε. Ποιος καλά. Το Σαρή να πούμε τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Ή τον άλλο τον Φουσκομάγουλο να πούμε τον Καγκάτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει τρεις βαθμούς Ολυμπιακός μείον να πούμε. Στη Ριζούπολη έφαγε μείον τρεις βαθμούς Ολυμπιακός. Τι να λέμε τώρα. Τους έφαγε τώρα. Γι' αυτό κοντός λέει η Χούντα έπεσε να πούμε. Λοιπόν, συνήθως καταλαβαίνουμε. Παίρνει τους τρεις πόντους. Πενιντάρικο και τα τρώει με τον άλλο στους 18 πόντους στο παντελόνι. Ο τύπος που μιλάει για γυναίκες πρέπει να έχει τατουά στην πλάτη τον πράσινο ήλιο. Τάσος Πάοκ Δραπετσόνα. Στην είπε να πούμε. Στην είπε και μη γελάς. Ναι. Ναι. Στην είπε λοιπόν. Και μη γελάς. Στην είπε και μη γελάς. Ναι. Τι να πω ρε παιδιά, εγώ ανέφερα την άποψή μου σχετικά με τις Ελληνίδες. Με Ελληνίδες δεν είχα πολλές σχέσεις πάντως. Τι είσαι δηλαδή, του διεθνούς ρεπερτορίου. Του διεθνούς δικαίου. Εσύ... Η καλύτερη γυναίκα είναι η Μουγγί. Καλύτερη γυναίκα είναι η Μουγγί. Θα έπαιρνε Μουγγί γυναίκα. Πάντα, μόνο Μουγγί ψάχνω. Ναι, θα ούρτε. Εγώ πάντως, αν παντρευόμουν, θα παντρευόμουν ή αισθητικό ή κομμότρια. Γιατί το λες αυτό. Ναι. Γιατί λόγω επαγγέλματος είναι η παρουσία της συνυφασμένη με πάρα πολλές γυναίκες. Οπότε έχει φάει όλη την. Τα ντεσιμπέλ από την επαφή της με το γυναικείο χώρο μέσα στη δουλειά της. Άρα τουλάχιστον έχω και μια πιθανότητα να εκτιμήσει και μια ανδρική παρουσία η οποία δεν θα της προκαλεί τα θέματα που έχουν αντιμετωπίσει αυτά τα δύο επαγγέλματα στον επαγγελματικό της χώρο. Έχει δηλαδή τριφτεί επαγγελματικά με το γυναικείο φύλλο και η ίδια η γυναίκα. Ακριβώς. Τι καλά, τρίβει την κομμότρια. Και εγώ λοιπόν αγαπώ τις γυναίκες, είμαι υπέρ του γάμου, είμαι φανατικός του γάμου, μου αρέσει να παντρεύομαι κάθε μέρα για δύο ώρες μόνο, παραπάνω δεν θέλω. Είσαι φανατικός Αργέννης. Φανατικός. Φανατικότατος. Και το κακό είναι ότι έχεις δύο φανατικούς Αργέννηδες τώρα. Το πιο και η φάση είναι ότι είμαι δοκιμασμένος σε μεγάλες σχέσεις και πέρασε δουκάρι κι ότι ευτυχώς δεν το έβαλα τον γκολ, Κώστα μου. Με σηκωμένο offside σημαίακι. Πάντα είσαι υπόπτης επάνω, ναι, αλλά εγώ full εκεί μπροστά. Τι σημαίακι, γιατί τραμπούκο μέσα στα δίχτυα συνέχεια. Ο Πάοκ έτσι όπως τον βλέπω, λέει ο Χρήστος από τη Λαμπράκη να πούμε, που είναι μάγκας και μακριμάλης και παοξής παλιός, μπορεί να παίξει σερί 2-90 λεπτά. Σφυρίζει το τέλος, λέει το κοράκι, και έχουν φύγει όλοι με 90 σφιγμούς. Yeah. Αυτό ακριβώς έλεγε και ο Βασίλης, εδώ το κοινικό σκούλικο, ότι διακρίνει και διακρίνει σωστά από ό,τι βλέπω και εγώ και συμφωνώ απολύτως, ένα βιολογικό φορμάρισμα γενικότερο του ΠΑΟ και ατομικά και σαν ομάδα. Yeah. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο γυμναστής, ποιος είναι ο διατροφολόγος, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει τον ΠΑΟΚ τόσο καλό επιθετικά, βιολογικά, συγγνώμη. Απλά αυτό που σε ρώτησα και μία άλλη φορά είναι το εξής, ότι πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πικάρισμα στο αυτό το σημείο, είναι στην κορύφωση τη βιολογική του κατάσταση, ή έχει δυνατότητες να βγάλει αυτό το ρυθμό για τις επόμενες 10 αγωνιστικές, για τις επόμενες 9. Ο ΠΑΟΚ μοιάζει και ανοίγουμε γραμμές 2-31-0-90-90-90-98-80-90. Ο ΠΑΟΚ μοιάζει με το δρομέα, όπου λίγο μετά το μέσο της διαδρομής δείχνει ότι έχει δυνατότητες πολύ καλές να τερματίσει ακόμα καλύτερα. Νιώθει βέβαια... Έχει πνευμόνι να ανοίξει. Νιώθει βέβαια πίσω του ένα πιο κουρασμένο αθλητή, με μεγάλη εμπειρία όμως στις μεγάλες αποστάσεις. Ναι. Δηλαδή, ναι. Και επίσης να πω, ενώ έχουμε ανοίξει τις γραμμές και θα πάμε σε λίγο στους πρώτους ακροατάς, ότι η ΑΕΚ μοιάζει, ο ΠΑΟΚ μοιάζει με μια γυναίκα η οποία είναι όμορφη, όμως είναι και λίγο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο σνόπ, είναι και λίγο κατά κάποιο τρόπο αφιψηλού. Ναι. Δεν είναι και στο κρεβάτι ότι καλύτερο, η άλλη είναι... Όχι τόσο όμορφη, ας πούμε. Θέλεις να πεις ότι λόγω της όμορφης. Θα σε πει το παγωτό από τα χείλη. Ναι. Θα σε πει τσουτσούκο μου, ξέρω εγώ, γκουτσου γκουτσου. Αγοράκι, τα μαγουλάκια θα στα πειράξει, ναι. Ναι, πύραυλος. Έτσι. Είναι πιο αισθητική. Κοιμήσω πάνω στο στήθος μου. Χειμώνει. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στην ευθεία είναι με 150 χιλιόμετρα με 3.000 στροφές. Με έκτη. Αλλά η ΑΕΚ πάει με 150, αλλά έχει 6.000 στροφές στο στροφόμετρο. Με καταλαβαίνεις. Εκεί είναι το κόλπο. Γεια. Ναι. Πάμε στον πρώτο φίλο. Πάμε, ρε φίλε. Έλα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Είμαι ο ΠΑΟΚΛΙΣ που πήρε και χθε τη Μαρμίτα και λέγαμε ώρα αναλία με τι δύο ομάδε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ναι. Θα συνεχίσω τον παραλληλισμό που κάνεις με την Κόμενα και θα παρομοιάσω τον ΠΑΟΚ σε μικρογραφία φυσικά, έτσι, ότι στη μικρογραφία του ελληνικού πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ είναι η City του Γκουαρδιόλα και η ΑΕΚ είναι η περσινή Τσέλσι του Κόντε. Μπράβο!
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Α, ο Τσέλσι, δηλαδή, η Τσέλσι που κόλλει περσινή και ο Γκουαρδιόλα φέτος. Σωστό. Δεν νομίζω να υπάρχει. Λοιπόν, ένας ο οποίος είναι ουδέτερος και κάθεται σε ένα μπαρ να δίνει έναν αγώνα, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να πει ότι το ποδόσφαιρο που παίζει η ΑΕΚ με γεμίζει πιο πολύ από αυτό που παίζει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν είπα ότι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, γιατί δηλαδή, δεν το παίρνει τον κόντε, πάντα. Τον Κόντε το σεβόμαστε, αλλά δεν τον βλέπουμε. Τον άλλο είναι πιο θετικό. Ξέρω. Επειδή, ναι. Ναι. Ναι, ναι, κατά κατά επειδή σε ακούω χρόνια, ξέρω ότι εκτιμάς πολύ αυτούς που σέβονται το χώρο και χτυπάνε με ταχύτητα στο στην κόντρα. Ναι. Αλλά το, και δεν σου πολύ αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει ο Γκουαρδιόλα. Αλλά κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι γουστάρουμε αυτό το ποδόσφαιρο. Κοίταξε, του Γκουαρδιόλα το ποδόσφαιρο με το να μένει αυτός ανοιχτός πίσω, δηλαδή η Arsenal από τη μέση και μπροστά, ας πούμε αν ήμουν προπονητής και έπρεπε να δω ένα προπονητή, θα πήγαινα να δω την Arsenal, την τακτική που έχει στον επιθετικό κομμάτι ο Βενγκέρ. Ναι. Ο Βενγκέρ όμως, επειδή είναι σνόμπ άνθρωπος και σνομπάρει την άμυνα, δεν την προσέχει, έχει δώσει το βάρος εκεί, δεν θα πήγαινα να δω τέτοιες μεθόδους, θα πήγαινα στον Κόντε. Δηλαδή και με άλλα λόγια, είμαι 28 χρονών, έχω λεφτά στην άκρη και μου λένε πάνε δες δύο προπονητές, ένα προπονητή. Εγώ θα πάω να δω δύο προπονητές. Θα πάω να δω τον Κόντε πώς κάνει άμυνα και μετά θα πάω να δω τον Γκουαρδιόλα από τη μέση και μπροστά και τον Βενγκέρ. Αυτό το στυλ δηλαδή. Ναι. Θα πάρω τα καλά που αλλά ο παραλληλισμός θεωρώ ότι η παρομοίωση είναι έτσι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει φανταστικά πλάγια μπακ. Ιδιαίτερα τώρα για, που πήγα σήμερα και στο γήπεδο. Αυτό που κάνει ο Βιερίνια και ο Μάτος δεν μπορεί. Εγώ σέβομαι απόλυτο τον παίχτη που λέγεται Γκάλο και τον παίχτη που λέγεται Μπακάκη. Είναι πολύ καλή παίχτη. Να σου πω όμως δεν κάτι, συγκρίνονται δεν είναι σαν τον Βιερίνια και σαν τον Μάτος. Αλλά θα σου πω κάτι. Τα ανεβάσματα του Μάτος και του Βιερίνια προϋποθέτουν σε μεγάλα μάτς δύο χαφ καλύτερα στο 6 και στο 8. Άσε τώρα τον Αυλονίτη της Λάρισας, το Φιντάνι να πούμε, με τους αρουγούς. Το Φατιόν και τους άλλους να πούμε, και τους Αγκάνοβιτς και τους Λαγούς. Μα αυτούς αγχώθηκε όμως η ΑΕΚ, Ρεκόρσα. Μα αυτούς επέκτηκε η ΑΕΚ. Μα αυτούς επέκτηκε η ΑΕΚ. Για να, να πάρουν πλάτος. Και να, ουσιαστικά ο Μάτος είναι το δεκάρι του ΠΑΟΚ και ο Βιερίνια είναι ο εξτρέμ για να μπει μέσα ο Μπίζεσβαρ σήμερα και ο Πέλκας να γίνει δεύτερο φορ. Ναι. Έτσι. Και ο Βιερίνια δίνει μια. Ο Βιερίνια δίνει μια απάντηση σε όλους αυτούς που δεν τον ήθελαν το καλοκαίρι, έτσι. Ποιον? Ο Βιερίνια. Ναι, κοίταξε, για μένα το λες. Βεβαίως. Και για σένα. Είσαι ένας από αυτούς. Αλλά εκτιμώ και μου αρέσουν οι άνθρωποι που παραδέχονται τα λάθη τους. Δεν έχεις κάνει πολλά λάθη. Αλλά αυτό είναι ένα από τα λάθη που έκανες φέτος. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Τώρα το Βιερίνια μετά από 5 μήνες τώρα βρίσκει τη φόρμα στο τέλος. Ναι, ναι, θα μου πεις τώρα το θέλω εγώ, ας πούμε, κτλ. Ωραία. Ναι. Εντάξει. Παραδέχομαι, φύγει. Μπορεί να μην είναι, το έχει πει και ο ίδιος. Δεν θα δείτε από μένα την έκρηξη που είχα παλιά. Ναι. Όμως το παιχνίδι είναι πολύ πιο μεστό. Δεν κάνει τσαπατσουλιές και ανούσια τρίπλες που έκανε στο παρελθόν. Είναι κάθε του κίνηση είναι ουσία. Η παλιά, η μεταβίβαση, η αλλαγή της μπάλας. Έχει ένα κοινό στοιχείο με τον Σαλπικίδη. Ποιο είναι αυτό? Ναι. Το κοινό στοιχείο του Βιερίνια με τον Σαλπικίδη. Και οι δυο ξέρουν ποδόσφαιρο. Ο Βιερίνια ναι. ξέρει και μπάλα. Δηλαδή ο Βιερίνια στα νιάτα του πήρε περισσότερα λεφτά από τον Σαλπικίδη γιατί ήξερε μπάλα, ήξερε και ποδόσφαιρο. Ο Σαλπικίδης ναι. ήξερε ποδόσφαιρο, δεν ήξερε μπάλα. Ναι, αλλά ήταν αθλητής. Ο Σαλπικίδης ήταν πιο αθλητής από τον Βιερίνια. Εντάξει, το κοινό του στοιχείο όμως είναι ότι και οι δυο ξέρανε ποδόσφαιρο. Πήγαμε. Επόμενος. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα. 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 Δηλαδή το Βιερίνια, άμα του βγάλει τον αθλητή 20%, 30, στέκεται. Ενώ ο Σαλπικίδης, αν του πάρει τον αθλητή 20-30%, δεν στέκεται. Σ' ακούω, φίλε, ναι. Έλα, Κωστή. Καλώς τον. Χαιρετίζουμε και στο Παλαιοκύπριο που είναι μαζί σου. Δυο να σε καλά. Ναι. Λοιπόν, Κωστή, με γνωριζόμαστε από παλιά από ένα μαγαζί που δούλευα. Σε είχα πει κάποτε. Πριν την έκθεση του 2006, θυμάσαι που κάναμε μια εκπομπή μαζί?
Εγώ ξέχασα, ρε φίλε, χθες που πάρκανα τα μάξι. Ναι, όχι, με θυμάσαι, γιατί ήμουν από μικρός πολύ ζωγραφισμένος. Έτσι. Τι θα πει ζωγραφισμένος? Με θυμάσαι, από τον Νίκο πάνω, στον Νίκο. Ναι, στον Νίκο εγώ δεν ήμουν το 2006, εγώ στον Νίκο. Στον Νίκο ήμουν το 1997. Το 91. Αν πιεις λίγο ουίσκι θα πεις και το 88, το 97 ήμουν. Όχι, το 91 που έκανες εκπομπή στο Νίκο το μαγαζί που εγώ δούλευα. Φίλε, έχεις πει πολλά μπουκάλια λοιπόν, ουίσκι, δεν θυμάσαι. Έκαναμε μια εκπομπή τέλος πάντων μαζί πριν την έκθεση τότε που έγινε ο χαμός. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλά τα λες Κωστή, σε παραδέχουμε, παρόλο που είσαι... από την Αντίπολη όχθη. Δεν έχω έτσι. Αλλά λοιπόν, όσο για τις γυναίκες που λένε τα παλικάρια εκεί, λοιπόν, οι γυναίκες δεν χρειάζεται να παντευτείς, γιατί το λάθος το κάναμε και εμείς και ζήσαμε γυναίκες τόνους, γιατί δουλεύαμε στη νύχτα 15 χρόνια. Λοιπόν, στη νύχτα τι γυναίκες έβλεπες? Οι γυναίκες είναι ξοβιζούδες. Άστα. Ναι. Δεν υπάρχουν πλέον αυτές οι γυναίκες που είχαμε κάποτε. Ναι, τι έβλεπες? Πήγες να βρει να βρει καμιά ακόμα δικηγόρο, γιατρό, ξέρω εγώ, επιστήμονα, καμιά ιδιωτική υπάλληλο. Κάτσε ρε, γιατί δεν κάτσε ρε να ακούσει. Δικηγόρο, γιατί δεν πας? Άλλο αυτό, αυτός κάθε μέρα έβλεπε. Στα καμαρίνια να πούμε. Στα καμαρίνια, ναι, ναι. Ένας ζωγραφισμένος έτσι, πολύ λίγο άγριος έτσι. Ναι. Μαλάκωσες τώρα, φαντάζομαι. Με θυμάσαι, τέλος πάντων. Ναι. Θα με δεις. Όταν με δεις θα καταλάβεις. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν, όσο για αυτά που είπες, η ομάδα σήμερα έπαιξε πάλι, καμία σχέση με τα παλιά τα χρόνια, γιατί είμαστε παλιοί, μαναβοστραβοστόμιδες. Έχει πλέον την αυτοπεποίθηση που ναι, έχει, ναι. Δηλαδή δεν έχει αυτό το παλιό που τάχανε την ομάδα. Ναι, δηλαδή ναι, βλέπεις ναι, μια ομάδα ναι, να, παίζει, ναι. Να παίζει άσχετα που έπαιξε με τη Λάρισα, έτσι. Ναι. Αυτό είναι για μένα μεγάλο αβαντάζ. Γιατί είναι. Έχουμε ζήσει, ήμουν 21 χρονών όταν πήραν πρωτάθλημα και γίναμε 54. Α, η μία γρήγορη. Εσύ είσαι λίγο πιο μικρούλης από μένα. Είμαι λίγο, 4 χρόνια. Αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, ναι. Ωραία. Έτσι, ναι. Τώρα θα το ξαναπάρεις, ναι. Ε? Θα το πάρεις πάλι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πώς το βλέπεις τώρα εσύ? Θα το πάρουμε? Θα το πάρουμε. Ε. Άντε επιτέλους. Δηλαδή πριν πάρουμε συντάξει, δηλαδή να πάρουμε πριν και το πρώτο έβραγμα θα το πάρεις. Μετά ένα στο θάνατο θα ναι, πάρεις. Ναι, και ένα όταν γερνάμε έτσι. Γερνάμε, κλείνουν οι αρτηρίες. Ωραίο, ρε. Ξαπλωνόμαστε. Εντάξει, λογικό είναι. Αυτό είχε η Ελλάδα τώρα. Γι' αυτό μπορούσε να με τσιγκλάσπαχ, ας πούμε. Σωστά. Σε θέλω για κάτι που φύγε. Καλό βράδυ. Είναι πολύ ωραίος. Κάναμε εκπομπή, αλλά δεν. Δεν θυμάμαι. Θα θυμηθώ. Θα θυμηθείς. Χαιρετίσματα στα Γιάννενα. Άμα το δω, θα θυμηθώ. Καλημέρα. Μας ακούνε. Λέγε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Θα θυμηθώ εγώ, ναι. Ήθελα να αναφερθώ λίγο σε αυτό στο 3 και 13 που είπατε. Ναι, είπα όμω. Ήταν λάθο, ρε παιδιά. Εγώ δεν ήξερα τι έγινε τότε. Δεν έχω είναι το άθροισμα, αλλά πείτε μα αυτό που πείτε μα. Δεν είναι μόνο το άθροισμα. Ναι. 3 και 13, πιο συγκεκριμένα 3η 13 Απριλίου του 1204, είχε γίνει η άλωση τη πόλη από την 4η Σταυροφορία. Φράγκου, μάλιστα. Τι από την 4η Σταυροφορία, όχι μόνο Φράγκοι. Ναι. Γενικότερα Λατίνοι. 1204. Αλλά και το άλλο το άθροισμα όταν έγινε η άλωση από τους Τούρκους. Ναι, το 1353 βγαίνει 13. Αν τα προσθέσεις ναι. Βγαίνει 1353. Επομένως, δύο γρουσούζικες από φράδες ημέρες. Από φράδες. 29 Μαΐου του 1353 λώθηκε η πόλη. 1204 λώθηκε από Σταυροφόρους και Φράγκους. Όλα αλώσεις γίνονται σε αυτή την πόλη. Και το 13 Απριλίου του 1984 πέθανε ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Μπράβο. Ναι. Εγώ αυτό το ήξερα, το άλλο δεν το ήξερα για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Ωραία, καλά έκανε. Ήταν Τρίτη και εκείνη τη μέρα. Ωστε. Ήταν Τρίτη όταν πέθανε ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Κοίταξε τώρα, 13 Απριλίου του 1984 δεν θυμάμαι τι μέρα να ήταν. Δηλαδή, δεν θυμάμαι. Πάντως το βρήκανε τρεις μέρες μετρά. Ήτανε ανάσκελα να πούμε.
Είχε πει το ποίημα του Σεφέρη τρεις μέρες πριν. Πιο άμα φύγει από το μάτι του το κόσμο, όσες μέρες και αν σε βγουν μετά, δεν γυρνά πίσω. Το βρήκε η Αφροδίτη Σιοντόρου, η οικιακή του βοηθό. Γιατί το σαν και εσά ήταν φανατικό Εργένη και ο Διονύση. Να το ξέρει. Ήταν υποστηριχτή τη άποψη καλά νιάτα κακά γεράματα. Ναι, ναι. Ορκισμένο Γιώργο το Παλίκο. Ορκισμένο. Ορκισμένο. Έτσι. Παπαγιανόπουλο. Αλλά μικρούλε πολλέ πέρασαν από τη λεωφόρο Αλεξάνδρα 63 στο διαμέρισμά του, να πούμε. Α, κοντά στο Ίκα σε λεωφόρο Αλεξάνδρα έμενε. Κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Λογιόν, λογιόν. Λεωφόρο Αλεξάνδρα 63 δεν είναι κοντά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είναι κοντά στη Γαδά. Αυτό. Ξέρεις και τη Γαδά, εσύ κοντά είσαι, ε. Πιο κάτω είναι από κομμουνιστή. Άμε ξαναπείς κομμουνιστή. Έφυγες, καλημέρα. Θα σε πω δραμινό. Να με πεις ό,τι θες. Μπράβο στον ΠΑΟΚ που έριξε την κόκκινη Χούντς, λέει. Ότι δεν μπόρεσε να κάνει η ομάδα μου, λέει, εδώ και 20 χρόνια. Δεν κατάλαβα τι γράφει, τι Χούντς, λέει. Χούνταρε. Ότι δεν μπόρεσε να κάνει η ομάδα μου εδώ και 20 χρόνια. Γιάννης Παναθηναϊκός από τα Μέγαρα. Μάλιστα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα ρε Φαλακρηγοήτια. Να. Καλώς τον. Τι έγινε. Τι να γίνει. Στεβανέ. Hey. Ποιο είναι το καλύτερο δώρο για τις 14 Φεβρουαρίου. Γιατί. Για την ημέρα των ερωτευμένων. Άλλη βλακία μέρα. Όλο η ηλικιότητα και δώρο. Βλακίες. Ποιο είναι το καλύτερο δώρο. Έλατε. Ναι. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το καλύτερο δώρο. Σε μια γυναίκα, ε. Ναι. Είτε γυναίκα, με, είτε, είτε είναι γκόμενα, είτε είναι σχέση, είτε είναι ναι. Σύζυγος, οτιδήποτε. Γενικό είναι και γυναίκα, ρε. Το διαζύγιο. αυτό εντάξει, για εμάς παντρεμένους είναι να πούμε το καλύτερο δώρο. Άρα με πιάνεις ξαπίνεις, δεν είμαι στα δωράκια, για πες. Συνήθως οι γυναίκες με κάνουν εδώ. Ένα ζευγάρι παντόφλες και ένα δαμητήριο, φίλε. Ζευγάρι πάντα. Γιατί ρε φίλε, εντάξει. Ήρα με 60 ευρώ έχει ένα στον Ιντερνετ. Ναι, άμα δεν τη αρέσει την παντόφλε. Πού ξέρει πώ το κάνει. Ξέρει. Πώ το ξέρει. Τι. Μα έρινε ο κόλο σου. Μα έρινε ο κόλο σου. Συνεχίστε εκεί. Έχει κανένα προσπέκτ. Εκεί που δούλευα, εγώ είχε ένα σεξ. Γι' αυτό ρε πα στο μαζού. Για πάρει φιλίε με αυτό που είχε το σεξ. Γι' αυτό πα στο σούπερ μάρκετ και ζητά μπαταρίε συνέχεια. Γι' αυτό. Αλφα, αλφα. Έχει αλκαλική μπαταρία. Ρε αλκαλική, ρε να μου. Φαλακρέ, δεν πα τα λε καλά. Δεν με λε κάτι άλλο τώρα, κύριε Φαλακρέ. Για μπε. Παρακαλώ. Ας πούμε κάνω εγώ καμιά δουλειά με την παλάμη μου. Χειρουγλίκανο, ναι. 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 Και μετά πάω να πω σε αυτή τη τέτοια, να πω τη διαβάσει. Τι λες ότι θα βρει. Τη χειρομάντζα, θα δει τη βρωμιά στο χέρι σου και θα πει δεν βλέπω. Θα ρίξε ένα πεντάρικο ακόμα, όπως έλεγε η Βλαχοπούλου να πούμε. Θα τρως προφιτερόλ, δεν σε πέρα, θα κόψει τα ριζόκαλα. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, πάμε λίγο και τα δικά μας. Άκου τώρα. Εγώ έχω μια φίλη η οποία έχει παιδικό σταθμό με τον άντρα της, έχει μεγάλο δίκτυο καφέδων στην πόλη, στην Βόρεια Ελλάδα και είχε και μια καφετέρια να πούμε, την οποία την έκανε παιδότοπο τώρα. Κάθε Τετάρτη στην καφετέρια ερχόταν χειρομάντισα. Ξέρεις τι γινότανε, ξέρεις τι γινότανε στη χειρομαντία, τη κόπη. Προσκύνημα ήταν προσκύνημα με τον καφέ εκεί πέρα περιμένουν όλοι να μάθουν. Γινότανε προσκύνημα. Δεν μου λες. Όλες οι φλεβίτιδες, πώς τις λένε, με τις κυταρίτιδες. Χαμηλοκόλες, χοντρές, να πάντα παντρευτούν. Το ανέκδοτο με τον παππού και με το τέτοιο, με την καφεμαντία, το ξέρεις. Όχι. Α το πω κάποια άλλη στιγμή γιατί είναι λίγο σόκινγκ. Εντάξει, άλλη στιγμή γιατί μα ακούει και γυναίκε με παιδιά που πάνε στο γυναίκες σχολείο. Και δεν κάνει, δεν κάνει. Έτσι. Πάντω να αγοράσουμε. Γιατί το κινητήρι πρέπει να το ξέρει, άμα δεν θα το πει μετά. Ναι. Λοιπόν, πάω κάρα φλαράκι. Ναι. Επιτέλου βλέπουμε μπάλα. Ναι. Από ποιου βλέπει μπάλα, από του πλαϊνού. Όχι μόνο, όχι μόνο. Όλη τη δουλειά την κάνουν οι πλαϊνοί στον ΠΑΟΚ. Βλέπω, όλη τη δουλειά την κάνουν οι πλαϊνοί στον ΠΑΟΚ. Με εξαίρεση το Μέγα Πέλκα, ο οποίος φέτος έχει φτάσει στα όρια της, της θέωσης, να πούμε. Εγώ αυτό που βλέπω, φίλε μου, είναι το εξής. Έτσι. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που το, όταν ήρθε ο Λουτσέσκου, όχι απλώς δεν τον ήθελα, έβγαζα σπηριά. Ναι.
Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι αυτός ο άνθρωπος κατάφερε από παίκτες του 8 να πάρει το 9,5. Κατάφερε παίκτες οι οποίοι δεν είχαν μέλλον στον ΠΑΟΚ. Όπως. Σαχώς. Ναι ρε φίλε. Ναι, ο ρε, περσινός φίλε. Ο Βαρέλα. Ναι. Βαρέλα 2, ναι. Έτσι. Τον Μπέλκα. Ναι, ο Πέλκας δούλεψε και μόνο, σωστό. Γιατί ο Πέλκας, φέτος έχει δείξει. Σωστό, σωστό. Έτσι. Τον Γκάμπος. Σωστό. Ποιον άλλο να πω. Τον Πασχαλάκη. Όχι, ο Πασχαλάκης. Ο Πασχαλάκης του βγήκε, εντάξει. Α, τον Πασχαλάκη. Ναι, αλλά τον έβαλε, τον εμπιστεύτηκε, καταλάβες. Είδε κάτι στον άλλο, δεν τον άρεσε. Ναι, εντάξει, ναι. Και αυτό είναι προς... Κάτι δεν του άρεσε αυτό. Αυτό είναι προς το Πασχαλάκη, μέσα δικαιώθηκε. Είναι δικαιώθηκε, σωστό, δικαιώθηκε. Ναι. Βλέπω λοιπόν ότι έχει κάνει τον ΠΑΟΚ τρένο. Τρένο πραγματικό, οτομοτρής, δεν σταματάει πουθενά. Εγώ πιστεύω ότι και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό θα τους πατήσει εδώ μέσα. Τα άκρα σου να είναι καλά και ο Πέλκας. Τα λέμε. Τα άκρα σου να είναι καλά και ο Πέλκας. Σήμερα πήγε ο Πασχαλάκης να μου την κάνει τη ζημιά. Όχι, που φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Μα λέω του μπακαλά λόγια. Λοιπόν. Θα πάει στην Άρσεναλ και στην Λίβερπουλ. Στην Άρσεναλ θα πάει. Γιατί να μην πάει εδώ Μαυροπάνος πήγε στα Άρσεναλ. Ρε μεγάλη γαδά είναι ακριβώς απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αν δεν ξέρεις λέει μην πετάς τούβλα. Καλά σε λέει. Είναι γαδά παιδί. Ακριβώς απέναντι. Λοιπόν, σε όλους τους παντρεμένους, quiz. Ποιο είναι το μυστικό ενός επιτυχημένου γάμου. Θέλω να ακούσω απόψεις. Την απάντηση θα τη δώσω στο τέλος. Λοιπόν. Δύο διαφορετικές τουαλέτες του ίδιου σπίτι. Δύο διαφορετικές κρεβατοκάμερες. Γράφει. Δύο διαφορετικές τουαλέτες του ίδιου σπίτι. Εγώ γράφω τώρα. Θα γράφω απόψεις. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή αφού σου πω ότι ο Παπαγιανόπουλος ο Διονύσης έμενε απέναντι από το ζαχαροπλαστείο Σόνια. Υπάρχει και στάση Σόνια. Ναι, δεν την έχω κάνει. Καλημέρα. Υπάρχει στάση Σόνια, δεν την έχω κάνει. Καλημέρα. Κλείς το ράδιο. Κλείς το ράδιο. Γιατί θα σε κάνει στάση Σόνια. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, γεια κύριε. Σας. Καλημέρα. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά λίγο. Βάλτε τα εσείς, κύριε. Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε ένα πρόγραμμα, έτσι, 9 αγώνων, που έπαιξε ας πούμε με σχετικά εύκολους αντιπάλους. Έτσι, αν εξαιρέσω το Αγρίνιο που ήταν λίγο δυσκολεύτηκε, το κέρδισε με 5 στο τέλος, και τον Ατρόμητο εδώ μέσα, τα υπόλοιπα τα παιχνίδια ήταν, μπορώ να πω, εύκολα. Ποιο ήταν εύκολο. Διαφωνείτε. Διαφωνείτε. Με τη Λάρισα δεν ήταν εύκολο, Κούγιας δεν κάθεται να χάσει. Καλά τώρα. Καλά τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, τον ΠΑΟΚ θα το δούμε την επόμενη τετράδα που παίζει τώρα με Λαμία και Τρίπολη έξω και τα ντέρμπι εδώ μέσα. Να το δούμε και στα μεγάλα. Γι' αυτό μιλάω για τα εξάρια του και τα οχτάρια του που ξεχνούν τον κόβωνα του, την δίνουν να πούμε. Ναι. Εκεί θα φανούν όλα. Αν τα καταφέρει και ανταπεξέλθει αυτά τα παιχνίδια με... Όχι το απόλυτο σου βάζω εγώ, ας πούμε. Δηλαδή στα τέσσερα παιχνίδια πάρει 10 βαθμούς, θα πάρει το πρωτάθλημα. Σωστό. Αν πάρει 10 βαθμούς. Σωστό, αν δεν πάρει. Εύκολα παιχνίδια μπορεί να πεις και ΑΕΚ Απόλλων. Ήρθε 0-0. Λάρισα ΑΕΚ. Ήρθε 0-0. Εύκολο παιχνίδι μπορεί να πεις ΑΕΚ Τρίπολη που. Είδε το χάρο με τα μάτια σου να πούμε. Στα τέσσερα αυτά μάτς του ΠΑΟΚ μπορεί ΑΕΚ να πάρει το γκολ του. Έχει ένα αίτητο σε 23 αγώνων, έτσι. Αίτητη. Σε Ευρώπη, Ελλάδα, Κύπρο κτλ. Έτσι. Δεν μπορείς να τη βγάλεις την ΑΕΚ απ' έξω. Μα δεν τη βγάζω. Το λέμε. Δεν τη βγάζω. Έτσι, το πρωτάθλημα θα απαιτήσω μεταξύ τους παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι, δηλαδή ένα πόντο πάνω, δύο πόντο ή δύο πόντο, κάπου εκεί πέρα. Εκεί θα είναι. Στο μεταξύ του παιχνίδι εκεί θα παιχτεί. Εκεί θα φανεί ποιο είναι ο καλύτερος. Εγώ έτσι πιστεύω. Αν βέβαια ο ΠΑΟΚ, είπα, πάρει 10 πόντους στα 4 παιχνίδια αυτά, ας πούμε, νομίζω θα πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ αυτή η διάβαση. Δηλαδή, δεν το λαμβάνω υπόψη μου στα παιχνίδια αυτά τώρα με Κέρκυρες, με ξέρω εγώ, με Λάρισα και με και τα φιλικά που λες και εσύ που έπαιξε τώρα. Εντάξει. Στα δύσκολα, γιατί στα μεγάλα παιχνίδια που έπαιξε τον πρώτο γύρο απέτυχε. Δηλαδή, θα το δώσω μεγάλα παιχνίδια στο δεύτερο γύρο. Ναι. Έξω Ολυμπιακό, έξω ΑΕΚ. Ναι. Ναι, τα έπαιξε και τα χάσε, ας πούμε. Τώρα να το δω και εδώ μέσα τώρα. Αν θα πάρει τα παιχνίδια και τα δύο αυτά εδώ πέρα, θα πάρει το πρωτάθλημα. Αν δεν πάρει. Εντάξει, στον Ολυμπιακό πιστεύω θα τον πάρει γιατί ο Ολυμπιακός ήταν όλα τα καλά. Την ΑΕΚ. Εκεί.
σαν πολύ δύσκολο το βλέπω. Οκ, okay, boy. Φιλιά. Στέφανε, συμβουλή από Αλάνη, φίλο μου 70 χρονών, λέω 3.35. Αγόρι μου, μου λέει, άμα θες να δεις τι είναι ο γάμος, πάνε σε ένα καφενείο, ρώτα 10 άντρες, αν είναι καλό πράγμα ο γάμος και δες πριν απαντήσουν την πρώτη έκφραση του προσώπου τους. Να κάνουμε ένα γκάλο. Τι γκάλο. Να πάρουμε την κάμερα. Να πάμε σε 10 καφενεία. Πάμε. Πάμε σε 10 καφενεία. Δηλαδή, σε ποια καφενεία θα πάνε να το ρωτήσει αυτό? Στι Τούμπα. Στι Τούμπα εννοείται. Πού να πάω? Και κάτω στην Παπάφη. Και κάτω στην Παπάφη. Και να πάμε σε ένα γενικό δίκτυο. Και μετά θα πάμε Εύωσμο, ρε φίλε, από την άλλη μεριά. Ναι, θα το κάνουμε. Να ανέβουμε και Πανόραμα. Πάμε στι γραμμέ. Καλημέρα. Πανόραμα, πού να βρει καφενεία με του κρυόκολου εκεί από εκεί. Εκεί στα τρίγω. Μόνο γυναίκε έχει τα καφενεία. Κρυόκολου. Καλημέρα. Καλημέρα, Λαβδόπουλε. Καλημέρα, φίλε. Μ' ακού? Τέλεια. Ωραία. Είμαστε εδώ τρεις φοιτητές από τον Βόλο, μηχανολόγοι. Ναι. Έχω να πω ότι αγαπώ, είμαι λάτρη Στέφανο, ναι, και κόκκινο. Ναι. Χειρογλύκανο, ε. Χειρογλύκανο. Ναι. Μόνο για σένα και την Τούνη. Αγόρι μου. Και ξέρεις την Τούνη. Και ξέρεις την Τούνη. Ναι. Λοιπόν, έχω να πω, να κάνω μια ερώτηση στο Ραπτόπουλο. Μάλιστα, κύριε. Υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα που έχει καλύτερο δεξί και αριστερό μπακ και φορ και δεκάρι από τον ΠΑΟΚ αυτές τις τέσσερις θέσεις? Φορ έχει, ναι. Ποια είναι? Ο Λιβάγια. Ο Λιβάγια, ναι. Ο Λιβάγια με τα 8 γκολ, ο άλλος έχει 19. Πάμε παρακάτω, λέγε. Ωραία, αυτό ήθελα να πω, πάρε και το φίλο μου τον ΑΕΚΤΗ. Φέρ τον ΑΕΚΤΗ. Έλα. Έλα να ακούσω. Ναι. Λοιπόν, άσε τώρα τι λέει αυτός. Λόπεζ δεν έχει κανείς. Αριστερό μπακ. Κόψε τρομερός. Λιβάνια και Ραούχο δίδυμο δεν έχει κανείς τους. Έλα να σου πω τι δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει Σιμόες, δεν έχει Βράνιες, δεν έχει Τσιγκρίσκι. Θα πει δίκιο. Εννοείται για τον άξονα, δεν μιλάμε για τον άξονα. Άσε τώρα. Τον άξονα στην Ελλάδα. Εσύ δεν έχεις να πούμε έξω αριστερά, έξω δεξιά. Έχεις τον Λάζαρο, εντάξει. Και ο Πέλκας σεντερφοροδεκαρίζει. Δηλαδή, το... Δεν μπαίνει καθαρή θέση ούτε σεντερφόρο, ούτε δεκαρίζει. Κανένα λάθος. Το Μπέλκα θα το συγκρίνω με τον, με τον Λιβάγια. Σεντερφόρο. Ναι, δεκαρίζει. Αλλά ο Μασούτ τώρα, αν παίξει 10 και 10 ο Πέλκας, ο Μασούτ είναι σαν το πτώμα, να πούμε. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Σαν το πτώμα, εξτρέμια τέτοια. Λοιπόν, έχει Πασχαλάκης. Καλός πολύ και ο Τζιντότο. Είναι καλή ρε φίλε. Καλή τερματοφύλακα. Ναι, είναι η τερματοφύλακα, εντάξει, είναι στα ίδια. Πολύ καλή. Έχουν και οι δύο πολύ, καλή, πολύ καλά φτερά. Μπακάκι με γκάλο και ο ΠΑΟΚ έχει μάτους. Καλύτερα μπακ έχει ο, ναι, ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σε χαιρετώ, σε αγαπώ. Πάρε το ένα Παναθηναϊκό για να κλείσουμε. Φέρτο και τον ΠΑΟΚ. Αφού είναι οι τρεις, είναι χειροχλήκανο βάλα. Έλα Ραπτόπουλε. Έλα ρε καημένε. Καημένε, σε άκουσα να λες πριν για τη Χούντα και τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, την μεταετία 99-2004 στην Ευρώπη δεν την έκανε κανένας. Πήγα στου 8, είμαι η τελευταία ομάδα που τελείωσε πρώτος ο Μίλος Champions League το 2010 και επίσης έχω τόσο μετοχές στο Champions League όσο Ολυμπιακός και έχω και απουσία του Champions League 7 χρόνια. Δεν θα λες για τον Παναθηναϊκό και τη Χούντα και την Ευρώπη και εκτός που δεν σου έκανε πορεία και το 96 είμαι στο τελικό και θα ξαναπάω στο τελικό. Φύγε! Να πας στο καλό! Και εκεί πέρα που είστε τριάδα φέρθηκε καμιά παοχτσούνα, πούμε, καμιά Αριανού εκεί. Λοιπόν, μην κάθεστε μοναχοί. Άμα η γυναίκα λέει ήταν καλό πράγμα, είναι καλό πράγμα, γιατί δεν έχει μία και ο Θεός. Τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Έχει γράψει τραγούδι. Ναι. Ο Μίμης, όχι ο Μίμης Πλέσας, τη στίχη είναι του Παπαδόπουλου. Του Λάκη. Η μουσική είναι του Μίκη Θοδωράκη και τραγουδάει, να πούμε, ο... τραγουδάει στα Πικροσάββατο Μητροπάνος. Εργένης ήταν και ο Θεός. Εκπληκτικό τραγούδι. Μόνο που έγραψε ο Μίκης, ναι, την τέτοια το δεν θέλω να ακούω. Το είναι να έχεις, λέει, κουμπάρα την Τούρη. Η γυναίκα, λέει, ο άλλος είναι σαν το προφυλακτικό. Πιο πολλή ώρα βρίσκεται στο πορτοφόλι σου παρά στο πουλί σου. Ωραία πράγματα. Μεγάλο μήνυμα αυτό. Ναι. Γεια σας παιδες, λέει, έτσι όπως πάει η Άκη με αυτό το ρόστερ που έχει και τους αγώνες που έχουν βγάλει, μου γίνονται τίποτα ότι καμιά πορτοκαλάδα παραπάνω την πίνει. Να, άκου τι έγραψε ο... Ο Λάκης. Ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο Παπαδόπουλος. Και ο Παπαδόπουλος. Ο Αεκτής ο Παπαδόπουλος. Ο Λευτέρης. Μουσική Θεοδωράκη. Πάω τι μπανάω. Αυτό πρέπει να το αφιερώσουμε να πούμε στον Αστόνα. Στον Αρχιεπίσκοπο. Εργένης είναι ο Θεός. Γι' αυτό και κάνει θαύματα. Ναι.
πατάς. Άμα ήταν καλή η γυναίκα, θα είχε και ο Θεός γυναίκα και ο διάβολος δεν θα είχε κέρατα. Κι αν είσαι κληθείς. 13 Φεβρουαρίου 2018 μετά Χριστό. Μεγάλε, δάσκαλε. Ερεγένης είναι και ο Χριστός. Κοροϊδό δεν πιαστήκε. Λάσπημε. Πότε δεν δίθηκε γαμπρός. Κι ούτε παραγωνιαστήκε. Και από Μέγα Αλεξανδρός κατάντησα καϊβάνι. Πάμε! Έτσι πάμε. Κομμουνιστικά τα τραγουδάει. Κομμουνιστικά τα τραγουδάει. Πάλι αυτός Θεοδωράκης. Δίνει έναν. Θεοδωρακίλα με δίνει αυτό το τραγούδι πάλι. Όπως το πες. Λέγε φίλε, ναι. Ναι, εγώ είμαι. Έλα. Στεφάνε. Έλα γόρι μου. Έλα παλικάρι μου γλυκό. Έλα πασάκα μου. Μετά θέλω να μιλήσω. Στο φαλάκρατο συχάθηκα. Όχι ρε. Με καλή έννοια. Ναι. Όχι με καλή έννοια. Ναι. Είσαι πόντιος φίλε έτσι. Ναι. Καταρχάς είμαι αεκάρα. Είμαι αεκάρα. Είσαι και πόντιος. Ναι. Πώς φίλε, το καταλαβαίνεις. Φίλε γάτα. Μπαμ κάνεις ναι. Έλα λέγε. Πες τα. Λοιπόν, πες τι θες να πούμε. Λοιπόν. Τον είχα προβλέψει και τον είχα πει. Γι' αυτό δεν θέλω να μιλήσω μαζί του αυτή τη στιγμή. Τον είχα πει ότι θα παίξει στο κύπελο Λάρισα Πανιώνιος ΠΑΟ και θα πάει τελικό κυπέλου ΑΕΚ Πανιώνιος. Δεν θα περάσει ο ΠΑΟ. Ναι. Θα πάει ΑΕΚ αυτό. Γι' αυτό ήθελα να βγω στην εκπομπή σας να σας πω πολλά πράγματα. Αλλά ο κόκκινος με έστειλε σε άλλη που σε είπα. Σε ξεγέλασε γιατί δεν είχε κέρδος να κάνει να πούμε. Ας μην προλογούμε και ας μην είναι λιμοτάγαρο να πούμε καλά. Θα το φτιάξω την γραβάτα αύριο που θα έρθει εδώ τώρα. Και ρατσισμούς. Όποτε θέλει μπορώ να έρθει. Και αυτή τη στιγμή και τώρα παίρνω τα κάρτα. Θα του κάνεις ένα ωραίο τραπέζι με ψάρια στη σχάρα και κόκκινο κρασί. Ό,τι γουστάρει το φιλαράκι. Θα έρθω και εγώ να πάρω. Και εγώ θέλω ρε εμένα θα με καλέσεις. Λευκό κρασί πάει με το ψάρι. Λευκό και λευκό. Παντρεμένος σε ρε. Αλλά με γέλασε ο κόκκινος. Με γιατί γέλασε ρε, ρε εσύ, αφού σου είπα έγινε παρεξήγηση, γιατί δεν καταλαβαίνεις. Τώρα είναι παντρεμένος. Λοιπόν, ρε παντρεμένος είσαι. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν. Δεν υπάρχει όμως πρόβλημα. Δεν το θέμα εκεί. Ρε, σε άκουγα. Πρόβλημα. Ρε εσύ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ρε παλικάρι. Είσαι τη γάτα ο πόντιος. Τον παρεξήγησε σου λέω. Σε άκουγα που πήρε ένα πουλμαντζής για να ρωτήσει για αυτό το πράγμα. Να πα στην μαρμίτα. Δεν είναι σωστά τα λέω μέχρι εδώ. Ναι. Άλλο φωτιάδε μαρμίτα. Αυτό εκεί πέρα είπε για τη μαρμίτα που είναι κάτω στα σφαγεία μακριά στο Γιουροπουάν. Εσύ ήθελε να έρθει στη τούμπα στη μαρμίτα. Τέλος να μπες και εσύ και ο κόκκινος θα πούμε τράβηξε χειρόφρονο και δεν συνοηθήκατε. Τι να σε κάνω εγώ τώρα. Σε αγαπώ πολύ να πω. Ο ένας εννοούσε που ήταν το καφέρο και εδώ εκεί που εξέπεμπε η μαρμίτα. Εδώ βγαίνει ένας αντιεπικοινωνιακός ακροατής. Λέει κάτι τον κόκκινο. Και αντί ο κόκκινος να τον βγάλει ας πούμε από μέσα του αυτό που θέλει να πει, πήγε τσακώθηκε ρε. Ο άλλος αντιεπικοινωνιακός να πούμε. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα. Ναι. Μ' ακούτε. Πολύ καθαρά. Ωραία. Είμαι χτες και χτες πήρα τηλέφωνο Μαρμίτα με ο Γάβρος από Αθήνα. Για σου αγόρι. Περαστικά αγόρι. Μην κλάψεις. Ο Άρης είσαι. Εγώ να κλάψω. Ο Γάβρος είμαι ρε. Ο Άρης, Άρης, Άρης. Όχι Άρης ρε Στέφανε. Όχι ρε Άρης το όνομα ρε. Μάλλη, το όνομα ρε. Όχι, δεν είμαι, δεν, όχι ρε κατάλαβα ρε. Γιατί πειραζόμασταν με έναν Γάβρο χθες ρε. Γι' αυτό. Προφανώς το έβλεπα. Ναι, μήπως είσαι εσύ, ρε. Το έβλεπα. Όχι, όχι, το δωρήσι είμαι εγώ. Εντάξει, πες μας. Εξάρχεια μένω εγώ. Θέλετε και τέτοιο. Πού θα μένεις. Τέλος πάντων. Ρε, η Ροζαλία έκλεισε. Όχι, ρε, ανοιχτή είμαι. Ανοιχτή είναι η Ροζαλία. Ανοιχτή είναι. Γιατί ο Αλέφατος με πήγε κάνα δύο φορές εκεί, μετά δεν πήγαμε. Γιατί ο Αλέφατος θυμάται που είναι η Ροζαλία. Η Ροζαλία. Ωραίο εστιατόριο. Α, εστιατόριο. Ναι. Φοβερό είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, χτες επειδή δεν μ' άρεσε πολύ να μιλήσω. Αλλά που μου έλεγε ότι είμαστε αλαζόνες και τα λοιπά, ναι, και διαφωνώ.
η πλειοψηφία των οπαδών του Ολυμπιακού είναι αλαζόνες και νομίζω δικαιωματικά είναι αλαζόνες, γιατί έχουν πάρει, και 44. Είναι αλαζόνες, αλλά από την άλλη μεριά έχουν μπει στο πνεύμα του ότι δεν μπορεί να τους ξεγελάσει ο Καράπαπα και ο Μαρινάκης ότι φταίνει οι άλλοι και μας κυνηγάει η κυβέρνηση και τέτοια. Υπάρχει τεράστιο κύμα, ας το πούμε, ένα κίνημα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι απέναντι σε αυτό που λες τώρα. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι λένε να φύγει και ο Καραπάς, να φύγει και ο Σάββας, ο οποίος σεβαστό το πρωτόκολλο. Σάββας έχει το πρόβλημα υγείας, μακάρι ο άνθρωπος να είναι γερός. 80 πήγε αυτό. 84, 150. Πόμπο, μπράβο. Ρε. Αλλά δεν ξέρω βιολογικά πόσο μπορεί να σταθεί, να είναι γερός. Δεν είναι το θέμα βιολογικά, Κωστή και οι υπόλοιποι. Το θέμα είναι ότι δεν αντέχει, πώς το λένε, έχει κορεστεί. Δεν εκπροσωπεί πλέον τον Ολυμπιακό σαν Ολυμπιακό για μένα. Να σου πω κάτι. Πρέπει να έχει μια πολιτική αυτή τη στιγμή. Εάν δεν εκπροσωπεί τον Ολυμπιακό, μπορεί να του πει ο Μπρουτόταυρος, ευχαριστούμε Σάββα, αλλά είμαστε αντίθετοι με τη φιλοσοφία αυτή. Περνάμε άλλη γραμμή. Τον βολεύει τον Μπρουτόταυρο η γραμμή του Σάββα. Δεν κόρο εδώ, τον έχει εκεί και περνάει γραμμή. Ναι, προφανώς περνάει γραμμή και έχει και, πώς το λένε, και, αν όχι υπαλλήλους, ανθρώπους... Όπως ο ΠΑΟΚ αφήνει το μήνο και περνάει γραμμή από τα Ερτζιανέα, ο ΠΑΟΚ, και τσε 20.000, ο ΠΑΟΚ, άμα ήταν του λέγε μην περνάς τη γραμμή αυτή. Φτάνει. Μαλίκανε, μια που είσαι κάτω στην Αθήνα, μια ερώτηση σχετικά με τον Ολυμπιακό, με το θέμα του, του Κόκαλη, τι γίνεται κάτω. Δεν ξέρω, και εγώ δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή υπάρχει πολλοί κόσμος, πολλοί δημοσιογράφοι και έχει περάσει και στον κόσμο πλέον. Έχει να κάνει με το γήπεδο, με το Καραϊσκάκη. Αυτή τη φαγωμάρα. Έχω καταλάβει ότι έχει πάρει κάποια δημόσια έργα η εταιρεία του, γιατί όχι ο ίδιος σιγά μην το ασχολείται πλέον. Έχει πάρει κάποια δημόσια έργα, τα οποία και επειδή η κυβέρνηση και καλά του ΣΥΡΙΖΑ κάνει πόλεμο στον Ολυμπιακό, άλλο γι' αυτό γελίο, δεν έχει άλλα προβλήματα να ασχοληθεί τέλος πάντων. Έχει περάσει η λογική ότι ο Κόκαλης αυτή τη στιγμή είναι απέναντι στον Ολυμπιακό. Γυρίσα να το πούνε και αυτό. Ο ίδιος ο Κόκαλης δημόσια τοποθετήθηκε ποτέ? Για ποιο λόγο να τοποθετηθεί, δηλαδή για ποιο λόγο αυτό, για ποιο λόγο να τοποθετηθεί, υπάρχει λόγος. Εδώ στην ομάδα υπάρχει μια διοικητική θέση, αν δεν κάνω λάθος είναι ο Πέτρος, ο Κόκαλης, ο γιος του. Είναι στον ΠΑΕ Ολυμπιακός, ποιος ο λόγος να τοποθετηθεί? Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι δεν έχει να κρύψει κάτι ο Κοκαλής. Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Ο Πέτρος τι κάνει? Αυτό. Παντρεύεται την Ματσούκα, τι κάνει? Σαν του Σάβα είναι, ρε παιδί μου, απλά είναι λίγο πιο εγκρυπτό. Δηλαδή, κάνει άλλες δουλειές. Μάλιστα. Τι να πω. Τέλος πάντων, το λάθος για μένα ήταν εξ αρχής το φετινό. Ότι ενώ ήξερε ο Βανζέλ ότι του πήρανε την ΕΠΟ, έχουν αλλάξει τα κόζια. Δηλαδή, φαινόταν από πέρυσι το Φλεβάρι εκεί ότι αλλάξανε τα κόζια. Έπρεπε να, η ομάδα να στηθεί με βάση τα τωρινά δεδομένα. Αμφιβάλλεις ότι μπορεί να έχει κάνει πίσω τεχνητά? Όχι, καθόλου. Καθόλου. Εγώ συζητήσεις που έχω κάνει με τον πατέρα μας που το κουβεντιάζω πάρα πολύ, γιατί ο πατέρα μου είναι Βάζελος, αλλά το βλέπει λίγο διαφορετικά το πράγμα. Μου λέει ρε παιδί μου ότι κάτσε, περίμενα και θα δεις. Δηλαδή κάνει υπομονή ότι κάποια στιγμή κάτι θα γίνει, θα αλλάξει. Δηλαδή δεν γίνεται. Είναι αυτό που λες. Το πιστεύω κι εγώ. Ότι είναι τεχνητό, είναι φτιαχτό το πώς πει. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα να πάρεις ένα προπονητή που έχει τρία χρόνια, έχει τρεις απολύσεις, ας πούμε, και μάλιστα την τελευταία στην Πολωνία. Πού στην Πολωνία, που υπάρχει μια ομάδα στην ουσία. Η Λέγκια. Και τον διώξανε σε 100 μέρες. Και πήγε ο άλλος ο Πολωνός και πήρε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, τραγικό αυτό για μένα. Να εμπιστευτείς ένα τέτοιο άνθρωπο. Η θύρα 7 τι λέει? Η θύρα 7 εγώ δεν είμαι. Είναι ταϊσμένη και δεν μιλάει, αντιδρά, πώς είναι? Δεν έχω άποψη για τη θύρα 7, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή δεν ασχολούμαι. Εγώ έχω πάει και γήπεδο και στο Καραϊσκάκη και στο ΣΕΦ, αλλά δεν έχω καμία σχέση με τη θύρα 7, για να ξέρω. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι αρκετή η αντίδραση που έχει δείξει. Δηλαδή το ότι μπήκανε μέσα στο γήπεδο προχτές και βρήκαν ως πρόφαση την πρόκληση της αστυνομίας, δεν έχουν πάει, λέει, δύο φορές στο Ρέντι. Και του έχουν χαϊδέψει τα αυτιά των παικτών. Σε ποιου παίκτε στο Φορτούνι που φαίνεται ότι δεν θέλει να είναι εδώ το παιδάκι. Δεν μπορεί. Είμαι λέει κουρασμένο. Από τι? Εμένα ρωτά, αυτό του είπε, λέει, πήγανε στο Ρέντι. Ο Αλέφατο με είπε. Περίοδο. Έχει λέει αδενοπάθεια, λέει ο Φορτούνι. Τι αδενοπάθεια λέει, έχει. Να λέει πήγανε εκεί και είμαι κουρασμένο. Δηλαδή άμα κουράστηκε ο Φορτούνι, αυτόν που του ήρθε σήμερα η ΔΕΗ, μιλάμε και την άνοιξη, τι πρέπει να κάνει. Έφυγε, φίλε. Σε φιλό! Να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ. Γεια σα. Ναι, αδενοπάθη. Άκου αδενοπάθη. Αδενοπάθη. Χρόνια κατά. Καλημέρα, φίλε. Ναι.
Χοντροπάθεια από εξ' τη ΔΕΗ, από μισή φίλη βγάζω. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα. Έλα, γεια σου Βασίλη, γεια σου Στέφανη, γεια σου Ράτ. Καλώς ήρθατε. Να σε καλά, καλησπέρα. Καλημέρα. Ραπτόπουλε, πόσα πολιτικά μηνύματα έχει βγάλει ρε ο Κούγιας με τις φάνελες? Με τη Μακεδονία ένα, με τα Προσφυγόπουλα δύο. Δύο τουλάχιστον ξέρω εγώ. Και ένα σημερινό έγραφε σήμερα πάνω στους φανέλους. Τι έγραφε? Ο Μέγας Αλέξανδρος μιλούσε ελληνικά. Αλλά κανένας παίκτης δικός του δεν μιλούσε ελληνικά, αφού είναι όλοι Σέρβοι. Για λέγε, καλοί άνθρωποι Σέρβοι. Για ποια δικαιοσύνη μιλάτε, για ποια τέτοια πούμε? Εκείνη ο Καλαμαριά να πούμε πήγε να βγάλει τη φανέλα, μούγκα. Απαγορεύεται. Το άλλο το χωρίο εκεί στο Θρυλόριο, τα ίδια πάλι μούγκα. Εγώ προτείνω Καλατζίδη να πούμε στο Υπουργείο Αθλητισμού για να τα καθαρίσει όλα. Να του βάλω σε μια τάξη. Μέσα, ρε φίλε. Θα το τεινάξουν το Υπουργείο με πυρομαχικά που είχαν τον πόλεμο του 40. Θα ανατινάξει πολλούς πρώτα αυτός όμως. Ναι. Θα καθαρίσει όμως ο αθλητισμός. Και όπως τέλος πάντων και λέτε για. Ξέρεις τι ωραία που θα κουμπότανε αυτά που λέει ο Καλατζίδης. Ναι. Αν η Καλαμαριά είχε μια καλή πορεία. Καλύτερη από αυτή που έχει. Κοίτα. Κοίτα, τέλος πάντων, αυτά που χθες που σε πήρε ένας απολωνιστής και σε έβρισε εκεί που σε έλεγε, αυτά είναι πλακίες. Σαχλαμά. Πλακίες. Να πούμε και σε όλους τους απολωνιστές, λέω κάντε υπομονή, η ομάδα θυμόσαστε που ήταν. Ας κάνουμε υπομονή, λες και ο άνθρωπος θέλει να είναι εκεί στην ομάδα που είναι τώρα, να πούμε. Όχι, δεν γίνονται αυτά. Και ποιο θα φέρετε, πού θα πάτε? Οι άλλοι λένε θα διώξουμε από τα Γιάννενα. Εάν αφήγει, λέει ο Πανόπουλος, λέγαμε. Εντάξει, να φύγουνε. Δηλαδή, δεν έχουμε την πολυτέλεια σαν. Σαν οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, να πεις ρε παιδάκι μου, ποιος είναι εκεί ο Καλαϊτζίδης, έχει δυο αντιπολιτεύσεις. Να είμαστε εμείς με τον άλλον, να πούμε, το ρίξουμε. Ή στον Άρη, ποιος είναι ο Καρυπίδης. Το άλλο καφενείο έχει, ξέρω εγώ, τον άλλο, να το διώξουμε. Δεν έχεις τέτοια τώρα. Δεν έχεις τέτοιες πολυτέλειες, κατάλαβες τι γίνεται. Η εποχή δεν είναι να κάνεις πόλεμο. Δηλαδή, η εποχή είναι λίγο περίεργη στο να κάνεις αντιπολίτευση. Θα κάνω αντιπολίτευση εγώ τώρα στο Σαββίδι, να πω φύγε Σαββίδι, τρελός και ποιος θα έρθει? Για κάνε αν μπορείς. Όχι και να κάνε. Μα τι να πω. Δηλαδή να κάνει αντιπολίτευση στο. Σε ποια ομάδα, στα Γιάννενα που φωνάζανε. Τα κάνει και μπορείς. Δεν έχεις από πίσω άλλον. Αυτή όσο, είναι η ιστορία. Ναι, δεν έχεις. Εγώ δεν σου λέω ότι ο Καλατζίδης είναι ο καλύτερος. Είναι καλός προπονητής, τρελός για δέσιμο, αγύρι στο κεφάλι, τίμιος, με βλακίες. Αιμονικός, έχει καλά και στραβά. Δεν μα έρθει, δηλαδή, έρθει άλλο καλά. Είχε ένα προγραμματισμό, δεν το βγήκε. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Πιστεύω του χρόνου θα είναι αλλιώς. Πρέπει να μειώσει ομάδα φέτος. Εγώ για μένα πρέπει να μειώσει το μέσο όρο ηλικίας των παιχτών. Μην παίρνετε 35 και 37 και 36 και 38 χρονών. Πιάνει ο χειμώνας και αρχίζουν οι θλάσεις, αρχίζουν τα προβλήματα, τα ντεφορμαρίσματα και τέτοια. Ταχύτητες μειώνονται και τέτοια. Δεν χτίζεται ομάδα πρωταθλητισμού με 35χρονους, να πούμε. Του χρόνου πάλι δεν πειράζει. Και όσο για τον Πύρο, πέρσι τα έλεγα. Άμπαλος είναι ο Πύρος. Ο χρόνο. Άμπαλος είναι. Θυμάσαι, όχι, άστο άμπαλος. Άμπαλος είναι, το ξέραμε. Θυμάσαι που σε έλεγα. Λέει, θα φύγει, νύχτα θα φύγει να πούμε. Θα βάλει να χάσει ένα-δύο εκατομμύρια, να τον φάνε εκεί να πούμε και μετά θα καταλάβει τι έγινε. Το και φάγανε οι φοιτίες εκεί πέρα. Και τελείωσε. Κρίμα για τη δόξα, έτσι. Κρίμα για τη δόξα. Κρίμα και για το λαό του. Δηλαδή τώρα ο Πύρος έφυγε από τη δόξα. Πού θα πάει η δόξα? Τι θα γίνει? Μπράβο, για δούμε τώρα πού θα καταντήσει. Γι' αυτό δεν την κολλάμε πολύ στους παράγοντες να τους κυνηγήσουμε. Τώρα το Λάσκαρη από τη μάπα του να πούμε φαινότανε. Μας ήταν να πούμε. Μαζί με την άλλη. Φάγανε. Φαινόταν η μάπα του. Τα αντανακλαστικά των Αριανών. Να μην πω ονόματα και τα λοιπά. Σους. 120 μέρες πίσω. Ο Λάσκαρης. Η Τζόρτζια. Ο Λάσκαρης. Είναι ο Φάρος, θα λέει τώρα. Πώς είχε πει, Στέφανε, 1 δισεκατομμύριο επένδυση ετοίμαζε ένα πολυχώρο. Ναι, ένα πολυχώρο να δεις. Τώρα τι πολυχώρος ήταν αυτός μέσα. Την ώρα που το λέω, θα του δίνανε ένα γουδί εδώ στο κεφάλι. Ένα σωστό. Στο τάφ. Όσο για τους χαλίφιδες τώρα που μάλλον να πούμε οι μεγάλοι. Πάω Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Από αρχαιοτά των χρόνων να πούμε κάνουν ζημιά αυτές οι ομάδες, μεγάλες, σε παρένθεση είναι μεγάλες, έτσι. Από αρχαιοτά των χρόνων κάνουν ζημιά να πούμε στην κοινωνία και στον αθλητισμό. Π.χ. τώρα ο τότες ο Καμπούρης εκεί στο Ξέρξη, στους 300 τη Λεωνίδα, τι κάτω στην αρτή ήτανε, ή Παναθηναϊκός ήτανε ή Ολυμπιακός, προδότης.
Γεια χαρά. Ρωτάτε ένα προηγούμενο, λέει, ακροατή, αν είναι παντρεμένος και λέει ναι, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα είναι πρόβλημα η τυπικότητα. Ψάξτε τα γκάλο, πλέει στα καφενεία και δείτε μούρες. Σας προκαλώ, ρε. Θα πάμε, αυτό το κάνουμε. Για να πάρουμε κάτι που θα κάνουμε με τα μούτρα τους, πρέπει να πάρουμε κάμερα. Θα πάρει το κομμουνιστή μαζί, ρε. Οργανωμένο θα το κάνουμε. Κομμουνιστής, ρε, με κάμερα ασφαλείας θα βγει. Δεν με ενδιαφέρει, βγει με κάμερα ό,τι θέλει να πει. Θα βιντεοσκοπεί. Τι κομμουνιστής. Θα πω ένα εδώ, ρε, μπαρμπακι που παίζει στην κολτσίνα να πούμε και τραβά το καφέ το υλικό 7 φορές, ρουφά τη μια φουσκάλα. Η χειρά σου τι κάνει. Α, μόλις κάνει τα μούτρα, ξυνά, σε λέει ετοιμάζει για ένα πρασόριζο πώς θα πάω σπίτι. Άμα σε πει μια χαρά, είχα κατσαδεξιά στο πούλμαν, αυτό είναι ευτυχισμένο. Πάντως μου αρέσει ο κομμουνιστής, έχει μερικά πράγματα τα μυρίζεται με στη μαρμίτα. Τι μυρίζει. Έχει παίρνει ωραίες θέσεις. Κομμουνιστής. Κομμουνιστής μυρίζεται, ξέρεις πως μυρίζει το 50 του το ευρώ. Να πάει πληρωθεί με κουπόνια του Γέλτσεν να πούμε, είναι κομμουνιστής. Με κουπόνια του Γέλτσεν. Καλημέρα. Έλα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, ναι. Ταυτόπουλε. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει μία τάση. Τάση. Κυρίως από τα... ναι. Υπάρχει μία τάση κυρίως από τα μέσα της Αθήνας, η οποία θέλουν να βγάλουν τον ΠΑΟΚ ότι είναι ευνοούμενος και ότι οι υπόλοιποι αδικούνται. Ναι. Δεν πουλάει αυτό. Την ίδια τάση την ακολουθείτε κι εσείς. Άκουσα, σας ακούω με τον κόκκινο εκεί πέρα. Ποια τάση ακολουθώ εγώ, τι είπα εγώ, ότι... Πριν 2-3 μέρες ας πούμε σας άκουγα, λέγατε ότι... Ότι τι... Έπεσα. Λοιπόν, κοίταξε, το ριζερβουάρ θα βάζεις ή πετρέλαιο ή βενζίνα, τέφλα να μην καίει ο άνθρωπος. Άμα δεν και... ακούω ρε, τι... Δεν έμαθε το μάθημα του. Καλά και το έριξε, ναι. Λοιπόν, βενζίνα και πετρέλαιο και ένα. Οι μηχανές. Τέφλα απαγορεύεται να έχεις. Καλά, πας αργά. Δεν έμαθε το μάθημα δεν του. Το... Πάμε, διάβαζε πάμε. Το και ξαναβγες. Είναι πιο έμπειρος. Παλαιός. Παλαιός. Ο δάσκαλος ξέρει. Δάσκαλε. Ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος. Πάμε. Έλα, Κώστα. Έλα, φίλε. Έλα, ρε, φίλε. Κώστα, καλησπέρα. Ο Χρήστος από την Αμφιάλη με. Έλα, Φιάλη. Χάθηκε σαν. Πού σε ρε κολλητέρα. Έλα, ρε, πού σε να πούμε. Τι έγινε, παιδιά. Μυραλάς να πούμε παστίτσιο τρώει. Τι έγινε να πούμε. Αυτός ο Κούρτης εκεί πέρα. Όχι, καλά, τον άκουγα προηγμένος τώρα που έχει την εκπομπή του και τα έχει βάλει με την αστυνομία και λέει ότι αν λέει η αστυνομία πήγαινε λέει και με τα Γιάννενα και πλακώναν λέει τα καπνογόνα, θα πλακώνανε και αυτοί 2-3 βαθμούς. Αλλά έπαιξε λέει ρόλο η αστυνομία. Ναι, πες τον Κοτσουκαλά χαιρετίσματα. Και στην Τρίπολη γίναν μανούρες να πούμε εκεί πέρα από το γήπεδο και εκεί δεν έγινε τίποτα πες στο Τζουκαλά εκεί πέρα, τον έμιστο εκεί πέρα του Μαρινάκη. Τη δουλειά του κάνει ρε Κώστα. Και άλλοι κάνουν τη δουλειά του στη Θεσσαλονίκη. Εμείς εδώ μας ταΐζουν οι χορηγοί. Τέλος πάντων, άκου Κώστα. Γραμμένο, άκου εμένα. Άκου τώρα, άκου. Έχουμε γραμμένους και τους Τσουκαλάδες και τους Μαρινάκηδες και τους Μίνους και τους Αφίδηδες και τους, πώς το λένε, την ΑΕΚ. Μελισανίδες και δεν συμμαζεύετε. Εδώ λοιπόν πείτε ότι γουστάρετε, τα παίρνουμε από κανένα. Συνεχίστε. Κάτσε ρε τον Κώστα. Τον Ιβάν ρε, τον Ιβάν ρε. Λέγε. Κώστα. Εκφραστείτε ελεύθερα. Ακούς. Έλα φίλε. Μην απορρίσεις την Κυριακή με τον Ολυμπιακό ή τουλάχιστον με την ΑΕΚ. Τίποτα περίεργα άτομα και μπουν μέσα και δώσουν κανένα γαστούκι στο διαιτητή. Και μετά θα σου πω εγώ αν μπορεί να αποφύγει τους 3 βαθμούς. Κράτησε εδώ αυτό που σου λέω. Κράτησε το αυτό και δεν έχει συζητηθεί. Αν μπουν τίποτα περίεργα άτομα, ειδικά με την ΑΕΚ μέσα, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, και φάει κανένα χαστούκι ο διαιτητής μέσα στο γήπεδο, μετά να δεις αν φύγει με 3 βαθμούς ο ΠΑΟΚ μείον ή όχι. Όχι, υπάρχουν προβλέψεις για τέτοια θέματα. Καλά, εντάξει. Παντού υπάρχουν Κώστα, αλλά άμα πηδήξουν 3-4 στατακάκια, έλα τα πιάσου. Όταν είναι να πηδήξουν μέσα ορισμένοι, ή ρίξουν καπνογόνο, άκου εμένα. Στο Χαριλάο όταν μπήκαν μέσα και έπεσε ο Άρης, οι πόρτες τις ανοίξανε. Θέλω να πάρω την ομάδα τζάμπα. Ναι. Οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Άμα θες οι πόρτες να είναι κλειστές, κλείνεις τις πόρτες. Όταν μπήκαν οι παοξίδες για να φάνε το Βουλινό, οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Άμα θες να κλείσεις τις πόρτες, μια χαρά τις κλείνεις. Πέφτει και μαστίγωμα. Ναι, ναι. Κάτι παιδιά που ξέρουν από σιδέρωμα του πουκάμισου, του ισιάζουν με τσάκα, αγωνία. Όλα, όλα. Τις πόρτες ανοιχτές. Μίσου πόδες αμπαρώνουν και όλες τις πόρτες. Δεν υπάρχει χρυσά κομμάτια. Είμαστε σαν ότι θα μπουν μέσα ορισμένοι. Δεν υπάρχει. Να. Άμα δεν υπάρχει σχέδιο, κανείς δεν μπαίνει μέσα. Κανείς. Κώστα. Ναι. Καταρχήν έχει χαιρετίσει από το Βαγγελάκι το Συρίγο, ρε. Είμαστε μαζί σήμερα. Τι λέει αυτός, ρε. Ο Βαγγέλης τι να πει, μωρέ, εντάξει, καλά εδώ πέρα είναι. Και αυτός ήταν Αμφιάλη, έχει προπονητή σου, λέω, στους θερματοφύλακες, στους
σε, στην Εθνική Νέων Προπονή. Εκεί πέρα, εντάξει. Μου λέει, βάζει το μεροκάμα το μωρό μου. Καλά είναι, τώρα, καλά είναι, εργατικός είμαι. Ε? Ένα γιο που είχε, έπαιζε μπάλα, τι έκανα. Ναι, σου λέω, ήταν στην αυτοί, τώρα σε δημόσιες σχέσεις, μωρέ. Ήταν στην αστυνομία δουλεύει αυτός, είναι αστυνομικός. Να τους, public relationships. Είναι αστυνομικός, ναι, ήσυχο, ήσυχο παιδί και τα λοιπά. Χάφ στον εθνικό, το θυμάμαι εγώ. Ναι, ναι, ήσυχο παιδί, δεν είναι, εντάξει. Πολύ ναι, καλά. Χαφάκι στον εθνικό, το θυμάμαι. Πάντως, κοίταξε ρε Σικώστα, τώρα μιλάμε, μιλάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα με δύο δημοσιογράφους κάτω του Ολυμπιακού. Συζητάγαμε και ο Κυριακός μαζί. Ναι. Και μου λέει ο ένας, εδώ ολόκληρος Ολυμπιακός, μου λέει ένας οργανισμός Ολυμπιακός και δεν έχει πάει χαμπάρι, μου λέει το τι γίνεται ας πούμε με τον προπονητή. Όταν βλέπεις έναν προπονητή και σηκώνεται και φεύγει σε ένα μήνα από μια ομάδα, από τη Λέγκια, έρχεται κάτω. Όταν βλέπεις ότι του λέει η οικογένεια του να έρθουμε κάτω και γυρίζει και λέει όχι μην έρθετε γιατί δεν ξέρω αν θα με κρατήσουν ή όχι. Αυτά δεν σε προβληματίζουν σαν οργανισμό, σαν υγιής ας πούμε, να πεις τι γίνεται ρε με αυτόν να πούμε. Τι γίνεται, αυτός είναι κουτσουάλογο ας πούμε. Είναι πράγματα τα οποία είναι ψηλά πράγματα. Ο άλλος σου λέει ο γάβρος, ο Ολυμπιακός. Για τον άλλον όμως τον Ολυμπιακό που είναι σκεπτιστής και τα λοιπά, όλα τα μετράει, περνάνε. Αυτός ο προπονητής σε ένα μήνα σηκώθηκε και έφυγε, τον διώξανε, όχι έφυγε, τον διώξανε. Έρχεται κάτω, η οικογένεια λέει η γυναίκα του να έρθουμε στην Ελλάδα. Όχι λέει δεν ξέρω αν θα με βγει, μπορώ να με διώξουν και από εκεί. Yeah. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν είναι, ένας προπονητής ας πούμε με στόμφο, ένας προπονητής ας πούμε με σταθερότητα κτλ. Αυτά όμως τα είναι ψηλά γράμματα και δεν τα περνάνε καλά. Δεν είναι έτσι, πρέπει να τα κοιτάξεις αυτά τα πράγματα. Όλα καλά τα είπες. Δώσε το συνήγο χαιρετίσματα. Θα είμαστε μαζί αύριο πάλι και θα δούμε, θέλει να έρθουμε με την ΑΕΚ αυτός τώρα. Μου λέει πάμε με την ΑΕΚ. Πού να πάω ρε και μου λέει θα βρω εισιτήρια. Τώρα με την Πεψί και πάμε με το αεροπλάνο και να έρθουμε να δούμε την ΑΕΚ. Πάω ΚΑΕΚ. Το θυμάμαι και στη Ρόδο τερματοφύλακα. Ναι, 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 στη Ρόδο, εντάξει. Θυμάμαι και στη Ρόδο, γιατί για μας στην Τούμπα έκανε παλαβάνα από μέσα, ένα ημιτελικό κυπέλλου. Ήταν πολύ καλός, πολύ καλός πάντως, έχει περάσει. Ναι. Πολύ ωραίος ήταν, πολύ ωραίος. Ωραίο και καλό παιδί. Κώστα και πάντα σε θυμάται, μου λέει να δώσεις τα παιδιά πάνω χαιρετισμούς. Με το μουσάκι του να πούμε, ναι. Το μουσάκι του. Δουλεύα μαζί στην Ολυμπιακή ρε με αυτόν μετά. Πήγε στην Ολυμπιακή δούλευε. Ναι. Μαζί μου στην Ολυμπιακή δούλευε. Πήρε σύνταξη από την Ολυμπιακή. Λέμε, επόμενη γραμμή. Να είστε καλά, καλή νύχτα. Καλώς τώρα. Έλα, φίλε. Ναι. Καλημέρα. Καλώς. Γεια σου, φίλε. Λέγε. Άφησα τώρα Ολυμπιακή και μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Κοίτα, μπα κανένα εγκεφαλικό. Κάτσε ρε Ράφνα. Καταρχήν δεν σε ακούμε καλά. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Με ακούς τώρα. Καλύτερα. Καλύτερα. Καλημέρα στην παρέα. Να είσαι καλά. Άκουσα Ολυμπιακή και όλα αυτά τα παλικάρια τους έχουμε πληρώσει εμείς 15 φορές. Είχαν κλείσει την Αθήνα το 8 και το 9 στο λογιστήριο του κράτους στην πλατεία Κλαθμόνος για 3 μήνες. Και να πάρουν τα εφάπαξ. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, άντε γιατί τρελαίνομαι τώρα. Λοιπόν, επειδή την κυρίσαμε από πουλιά. Στέφανε, φίλε μου καλέ, μέχρι πότε θα κάνει εκπομπές το καλοκαίρι ο Ραπτόπουλος? Μέχρι να πεθάνει ο Χαϊλάντρη κάνει εκπομπές αυτός ρε. Άμα έχει και Μουντιάλ φέτος. Πες τι θέλεις, θα το διευθυντήσω. Άκου Στέφανε μου να σου πω, εγώ σαν ακροατής θέλω να περνάω ωραία. Ναι. Ο Ραπτόπουλος θέλει να έχει διαφημίσεις. Ναι. Σημαίνει θέλουμε τζατζελέ, έτσι δεν είναι? Ναι. Τι με συμφέρει εμένα, άσε που είμαι και Παναθηναϊκός. Δώσε τη μέση λύση. Με συμφέρει να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, ξέρεις γιατί? Γιατί? Άντε να είναι τώρα Ιούνιος μήνας, να έχει πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, να έχει 40 βαθμούς ζέστη, 100% υγρασία, να γυρίζω από τη δουλειά και να ακούω το Ραπτόπουλο ότι κοκορεύεται, σας το έλεγα από πέρυσι το Σεπτέμβριο ότι πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Να αξίζει. Ενώ αν δεν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, συγγνώμη παλικάρε, αν δεν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, τι θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον, το Μουντιάλ που θα είναι το καλοκαίρι ή η νέα πορεία του ΠΑΟΚ? Όχι, και στο ΠΑΟΚ, εμείς για να περνάμε ωραία στον ακροατές. Θα το παίρνω λοιπόν, δεν θα το λένε κάτι, δεν θα το λένε τετά. Ναι, σας το έλεγα εγώ, τώρα πάτε επιδείξτε από το Λευκό Πύργο θα λέω Ραπτόπουλος. Μπορεί να κάνει χαζομάρα να φύγουν και αυτοί να πέσουν. Ορίστε, δεν το πολύ, δεν σ' άκουσα. Αυτό που λέει ρε παιδί μου, αν δεν το πάρει, πάτε να πέσετε από το Λευκό Πύργο. Μπορεί άμα δεν το πάρω να πάνε να πέσουν κιόλα. Θα γελάει αυτό η φαλακρή κάμπια εδώ πέρα. Όχι, έχει βγει και έχει πει θα το πάρει ο ΠΑΟΚ και τον είδα μετά από πάρα πολύ καιρό που ήταν μια φορά μαρμίτα. Υποκορευότανε, δοξάστε με έλεγε. Έχω αδικό. Δοξάστε. Από το Χορτιάτι μέχρι το Λευκό Πύργο κατηφόρα είναι. Επαναλαμβάνω, το γέλιο θα είναι έτσι και δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ. Θα έχουμε τις καλύτερες εκπομπές.
Καλοκαίρι εδώ θα τη βγάλουμε. Να ξέρει το air condition στο full. Το καλοκαίρι φύρα ούτως ή άλλως είναι ρε φίλε. Είτε το πάρει ο Πάο και δεν το πάρει. Η φύρα της φύρας, ο φύρα. Έτσι και πιάσει ο Ιούλιος. Τελειώσαμε. Είναι δραματική κατάσταση. Μια χαρά είναι ρε ο Ιούλιος. Θα κάνεις, διακοπές. Θα κάνεις επικές εκπομπές με το 100 για ποδοσφαιρική ανάλυση στο Mundial. Αυτό μάλιστα. Ναι. Αυτό θα μας σώσει. Εντάξει. Θα λέμε. Σώσει. Ο Σιλίδης έπαιξε μπάλα μέχρι 47 χρονών λέει. Μπράβο. Δηλαδή μετά την Α και Β εθνική πήγε να πούμε. Περιμένει ο κόσμος. Ας το Βαγγέλη του Συρίγο τώρα. Βαγγέλη του Wikipedia για τον Βαγγέλη του Συρίγο τώρα. Λες και ο εξτρέμ της Φούλαμ να πούμε. Έλα φίλε. Ναι. Έλα παρέα. Έλα καλημέρα. Τι γίνεται. Καλά φίλε. ΠΑΟΚ είμαι. Παντρεμένος ΠΑΟΚ ή σχεδόν ΠΑΟΚ. Χαρούμενος. Ανήπαντρος ΠΑΟΚ. Τυχερούλη. Μικρός είμαι ακόμη. Έχεις ακόμα πολύ πράγμα να λουκουμιάσεις. Λοιπόν, δύο πράγματα. Έχει λυσάξει ο Μπουλντόδαυρος και ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα. Τι καλύτερο για έναν ΠΑΟΚΤΖΙ. Ναι, αλλά θα το πάρεις. Μεγάλη ειδονή. Μεγάλη ειδονή. Ραπ, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, λες. Τελευταία πρόβλεψη. Δεν λες. Τι. Αν έχει δύο βαθμούς διαφορά και ένα βαθμό διαφορά από την ΑΕΚ. Ναι. Στο μεταξύ του παιχνίδι θα έρθει η ισοπαλία και θα πάνε μέχρι το τέλος νίκη-νίκη. Και θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Τι πιστεύεις είναι καλύτερο, να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα με διαφορά πόντων ή στην τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή. Η χαρά είναι στο ταξίδι. Στο ταξίδι, τελευταία στιγμή. Αν γυμίσει το μαγαζί, βλέπουμε μπάλα, ρε. Λεφτά, ρε. Πιστεύεις ότι θα γίνει στην πόλη, αν γίνει κάτι τέτοιο. Να έχει το μάτσο ενδιαφέρον όλοι από κοντά να γεμίζουν τα καφενεία, βρε. Μα αυτό σου λέω, ρε Στέφανε. Καλά, είναι στο ταξίδι, να είναι μέχρι τώρα. Και το ταξίδι, τελευταία στιγμή. Να πατάει ο Πρίγιοβιτς Χόρτο να σκοντάφτει και να παίρνει δοκάρι out και το επόμενο δοκάρι και μέσα, δεν θες. Καλά τα λέει. Να έχει suspense. Πώς θα γίνει δηλαδή, με σταυροπόδι χωρίς να τρέμει το πόδι σου μπάλα, θα βλέπεις θες εσύ από τον Απρίλιο. Καλά, εγώ τελευταία στιγμή το θέλω. Μπράβο. Λοιπόν, να πω καληνύχτα και να πω στο φίλο μου το Φώτη να βγει από το σπίτι γιατί θα γίνει και να το κόρο αν συνεχίσει έτσι. Φώτη, βγει από το σπίτι γιατί. Μου χρειάζεται άνθρωπο να περνάει τις φάσεις του. Μπορεί μετά από ένα χρόνο το δεις να χορεύεις, θες κλάπεις να πούμε. Παοξίδης τον πήραν το πρωτάθλημα. Ξέρεις γιατί άμα πας στα Γκαραζιέρικα έχουν καινούργια αυτοκίνητα με καινούργιες κόρνες. Αλλάζουν τις κόρνες να βαράνε από τώρα στο Λευκό Πύργο. Πάρτε βαμβάκια, πάρτε αυτά τα, τα φαρμακεία που λένε. Το ασπίς. Γιατί οι Ηρακλειδείς όσοι μείναν και οι Αριανοί που είναι αρκετοί περισσότερο από τους τα κλάξον. Δεν μπορούν να ακούν τα κλάξον. Πώς έκανε εκείνη, καραμούς ήταν εκείνο που έκανε. Βουβουζέλα. Αφρικανικές τρομπέτες. Έξι τελευταία για σήμερα. Καλημέρα στον έκτο από το τέλος. Ναι. Πέμπτος από το τέλος. Τέταρτος. Ναι. Εγώ είμαι. Εσείς είστε. Πήγες στο γήπεδο σήμερα. Όχι στο μαγαζί του. Ήρθαν, τον βρήκαν από το γήπεδο μερικοί. Ωραία, στις 6-7 χιλιάδες φιλάθλους πού τις είδες. Ήταν 9. 15 ήτανε. Ποιος το είπε. Ήμουνα μέσα. Ποιος το είπε. Ήμουνα μέσα. Δηλαδή ήταν λίγο πάνω από το μισό. Πάνω από το μισό. Ναι, ξέρεις μην πειράζει. Αφού δεν είσαι μέσα, μην τα λες αυτά τα ακούνε τώρα όλοι οι άλλοι και λένε ο ΠΑΟΚ δεν έχει λαό. Δεν είναι σωστά δηλαδή, πράγματα. Δηλαδή αν πηγαίνατε 7.000 δεν θα είχε λαό ο ΠΑΟΚ σήμερα. Όχι. Εγώ και με 15 δεν είμαι ευχαριστημένος. Δεν πειράζει. Ο Μήμος έλεγε δεν είναι 30.000. 30.000 ο ΠΑΟΚ. Δεν. Και λίγοι πήγανε. Εγώ είμαι δυσαρεστημένος από αυτό. Τώρα γιατί, πάμε που λες γιατί ο αντίπαλος δεν ήταν εμπορικός. Δευτέρα ήταν βράδυ. Επαρχία. Γιατί μια χαρά ήταν. Τι ήθελε. Όχι. Είχε 15.000 κόσμο. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε. Ο ΠΑΟΚ σε όλες τις γραμμές είναι καλός από την ΑΕΚ. Βέβαια δεν γίνεται εύκολη σύγκριση. Γιατί παίζει τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο. Άλλωστε. Και πάμε στο κέντρο που κατά βάση συμφωνώ μαζί σου ότι ο αδύνατος κρίκος σε εμάς είναι το κέντρο. Αυτοί οι δύο στο κέντρο είμαι. Εν τούτης, από την ΑΕΚ είμαστε πολύ ανώτεροι. Δηλαδή, η ΑΕΚ δεν έχει κανένα δημιουργικό κέντρο. Δεν υπάρχει δημιουργικό κέντρο στην ΑΕΚ. Ενώ τώρα πάω και ειδικά με αυτό που έκανε ο Λουτσέσκου το έβριμα, που έβαλε και Πέλκα και Μπίσεσβαρ μαζί. Ναι, το έβαλε σε ένα μάτ. Όπου το έβαλε με τη Λάρισα, ρε παιδιά αυτό. Δεν μπορεί να το βάλει άλλο. Ο αντιπάλος ήταν 30 μέτρα η άμυνά τη. Όχι, όχι. Δεν ήθελε τα μπακ να ανεβαίνουν ψηλά, να παίρνουν πλάτο και να χώνονται ο Μπίζες Βαρσά δεκάρι και ο Μπέλκα δεύτερο σεντερφόρ. Ωραίο, πολύ ωραίο. Λάθος λέει ο φίλος ότι το έβαλε σε Λάρισα. Δεν κατάλαβε καλά. Παντού θα το βάζει αυτό.
διότι διατηρεί τα δύο εξαρόχταρα. Απλώς με τη δικαιολογία ότι τον πίστευμα να το βάλει στα άκρα, τον έχει να εναλλάσσεται στο άκρο και να παίζει κυρίως προς το κέντρο. Να ανεβαίνει ο Βιερίνια να τον καλύπτει στο άκρο και να παίζει πιο πολύ ο πίστευμα στο κέντρο. Παντού, αυτή είναι το καλύτερο έβλημα. Οπότε ποια καλή ΑΕΚ? Δεν έχει κανένα δημιουργικό κέντρο. Δεύτερον, τα center back της ΑΕΚ, που τα λες καλύτερα, δεν είναι καλύτερα. Γιατί? Στο δημιουργικό παιχνίδι είναι πολύ χειρότερα και από τους δύο του ΠΑΟΚ. Έχεις προσέξει πόσο δημιουργικό παιχνίδι κάνουν τα δύο center back του ΠΑΟΚ? Μα δεν παίρνει. Ο Βράνιες δεν κάνει καθόλου δημιουργικό παιχνίδι. Ο Τσιγκρίσκι κάνει ελάχιστο. Εκεί, να σας πω τώρα πού φοβάμαι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πού μπορεί να χάσει ο ΠΑΟΚ, να σου πω πού. Σε ένα σημείο μόνο. Στα στημένα στο ύψος. Εκεί να το φοβάσει τον ΠΑΟΚ. Μην χάσουν, τα σέντερ μπακ μας είναι κοντά και στα στημένα να μας γίνουν κάτι τίποτα ιστορία, δεν έβγουν τα ψηλά σέντερ μπακ της ΑΕΚ και μας κάνουν γενιά από εκεί. Φοβάσαι την ΑΕΚ στα, του αέρα, στα στημένα βήματα. Φοβάμαι την ΑΕΚ στον αέρα στα στημένα, αν ήρθε εδώ μέσα σε κάνα δύο φάσεις, γιατί τα δικά μας σέντερ μπακ είναι πιο χαμηλά. Πιο ψηλός είσαι. Πιο ψηλός είσαι. Καλά το λέω ο ακροατής. Όχι ρε φίλε, αφού στα στημένα κατεβαίνει πίσω πριν ο Βυσιοσάκοβ, δεν τα έχεις δει? Ναι, ο Σάχο πρώτα απ' όλα κουράδα δεν κάνει, δεν πηδάει. Το ίδιο και ο. Yep. Τι έγινε? Ναι. Εκφράσεις. Δεν πειράζει, εντάξει, σου ξέφυγε τώρα. Ναι. Εντάξει, δεν το ήθελε. Εντάξει. Αν και στατιστικός ο ΠΑΟΚ έχει βάλει παραπάνω γκολ από τη μένα και από την άμυνα του Ποτιάκη. Ναι, ο ΠΑΟΚ έβαλε. Όχι στη μένα, εγώ δεν θυμάμαι. Από λέω, την άμυνα του κύριε. Έβαλε ο Κρέσπο γκολ. Έβαλε ο Μαλιζάς γκολ. Έβαλε ο Βαρέλα σήμερα γκολ. 5-6 έβαλε ο Μάτος. Έβαλε ο Μαουρίτσιο από τα αμυντικά χαφ. Όλοι πίσω γραμμή του ΠΑΟΚ έχει σκοράρει. Όλοι. Όπως και ο Μαλιζάς. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Φρε καλώ τα Πασόκια. Ποιο Πασόκ, δεν είναι Πασόκ αυτός. Στέφανε γλυκέ μου πρίγκιπε. Έλα πρίγκιπάκο μου. Τι κάνεις? Εντύπωση κι άμα βρω. Λοιπόν, ήταν ένας ληστής. Ναι. Σε 20 χρόνια έκλεψε 20 εκατομμύρια από τις τράπεζες. Μαγιά του. Και προχθές μπήκα στο σπίτι του, του πήρα 1000 ευρώ και δεν του άρεσε. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο Ολυμπιακός. Έλα ρε παιχτούρα. Λοιπόν, σωστή παραγωγή. Ναι. Η ομάδα είναι σε καλό δρόμο. Πάρα πολύ καλό. Για τον Παναθηναϊκό. Το κόμμα όμως το πουλόμε άρχισε να ξυλώνεται. Λες. Γιατί? Ξυλώνεται. Το πουλόμε. Δεν ξέρω πού θα σταματήσει. Σαν εκείνο με τη Ρένα Βλαχοπούλο στο γήπεδο που ξύλωνε το πουλόμε. Λοιπόν, όλα πάνε καλά, μην κλειάζετε. Αυτό που λέει. Μάλιστα. Μην ξεχνάς εσείς, ο Τσουκαλάς ακούει. Είμαστε εξουσία, θα φωνάζεις. Έτσι άνθρωπος μας ήταν ευρώ του Τσουκαλά. Είμαστε εξουσία. Κατάλαβε, εξουσία είμαστε. Στην Αθήνα έμαθε εξουσία. Ακούστε και τα, ρε παιδιά, τώρα σοβαρά. Τελικά, πόσα άτομα ήταν στο γήπεδο σήμερα? Πώς ήταν? Λοιπόν, θα σου πω εγώ την αλήθεια. Άντε. Μήνος. Και ο Γιάννης, πώς το λέμε? Ποιος Μήνος και ποιος Γιάννης? Ο Γιώργος ο Μήνος και ο άλλος, ο Γιάννης. Ποιος Γιώργος, ποιος Γιάννης? Που μεταδίδει το παιχνίδι, ρε. Πάγκος. Πάγκος. Λοιπόν, 23.000 με 22. Κουλιανός, 18.000. Αυτό μπορούσε 9.000, ο άλλος λοιπόν, τώρα προηγουμένως είπε 14, πόσο είπε. Αυτός είναι η μέση λύση, 15 πιστεύω, αυτό που είπε το μέσο. Τελικά ούτε τη φιλάνθρωση μπορούν να διαμετρήσουν. Στέφανε! Τον κόσμο που θα είναι στην Τούμπα. Αχα, σιγά. Στέφανε! Ναι. Ούτε φιλάνθρωση, ούτε συλλαλητήριο μπορούμε να βρούμε πόσοι είμαστε. Όταν κατεβαίνω, πάω τον Μπόκο Λόγκο στην Τούμπα. Ναι. Τον πάω εγώ με τον Κόρντομπα. Ναι. Και βρίσκω να παρκάρω αμέσως. Κάνω 20 λεπτά να κατέβω. 25 λεπτά από Κωνσταντινοπολίτικα Τούμπα. Ναι. Τούμπα έχει 20.000 κόσμο, 22. Δεν ξέρω. Όταν πόσο... κάνω 45 λεπτά είναι τίνκα. Ναι. Σήμερα έκανα 14 λεπτά. Ναι. Και 10.000 το πολύ. Ναι. Τελειώσαμε. Δηλαδή, άμα... Άστε τα τώρα. Τύπο Μήνος και ο μόνο με το Ποκολόκο γίνεται η ίδια διαδρομή. Λοιπόν, τελειώσαμε. 10.000 κόσμο. Αυτό που λέει. Πού πάμε τώρα, Λαμία. Λαμία πάμε. Ναι. Μετά με ενδιαφέρει. Μετά σφίξα τα γάλατα. Μετά δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Πού πάμε, Στέφο. Πού πας. Πού ερχόμαστε.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν μετά έχει Κομιάλα και μετά είναι η ΑΕΚ. Τι είναι, Ολυμπιακό είναι μετά. Α, Ολυμπιακό είναι μετά. Μετά από Λαμία, Ολυμπιακό είναι. Ναι, Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Παίζει τον Μπάκ Λαμίας και μετά με τον Ολυμπιακό εδώ. Εντάξει, τι στεναχωρίες. Εκδρομή. Η ΑΕΚ θα παίξει με τον Ατρόμητο. Εκεί την ημέρα. Φεύγεις. Επόμενος. Ποιο είναι το μυστικό για ένα επιτυχημένο γάμο, θα μου πεις τώρα. Α, ναι, πες. Αλλά βλέπω την αδικία. Δηλαδή ο Τσίπρας το μόνο που κοιτάει είναι να δώσει το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Δεν τον νοιάζει το όνομα της Μακεδονίας που ήδη το έχει παραδώσει στους Σκοπιανούς. Δεν τον νοιάζει που πεινάει όλος ο λαός της Ελλάδος. Τουλάχιστον το 80% το 90%. Τον νοιάζει μόνο να το πάρει ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ. Εσείς... Κλάμα! Τον νοιάζει καλέ, τι με στηράξανε! Ότι θα άκουγα τον Τζουκαλά να νοιάζεται για το θέμα της Μακεδονίας. Ναι. Το άκουσα. Είμαστε πολύ κοντά να το πάρουμε. Εμείς θα νικήσουμε μες στην Τούμπα, με κανονικό διαιτητή, αν έχει τα παντελόνια, εμείς πάντως έρθουμε στην Τούμπα, πουτάντες. Παντελόνια. Πρώτο του Μανιάρη τα παντελόνια στο κύπελο. Ναι, ελάτε. Έχει να πέντε σπασίτο, δεσπασίτο κλαρίνο. Πάμε, το κλαρίνο. Πήρε τηλέφωνο άντρας της και με φιλούσε. Πού είναι αυτό το κουμπούκι, ρε κουμπούκι, ένα μήνα έχουμε να σε δούμε, βρε κύριε Πανέρε. Γιάννη. Τέσσερις από το τέλος. Τέσσερι μπορεί, μπορεί να έχει μυστικές εργασίες ο άνθρωπος. Τι μυστικές το χέστη ρε. Κιότεψες ρε. Πήρε το τηλέφωνο μια παντρεμένη, πήρε τηλέφωνο. Με πήρε ο άντρας της και με είπε να κουπανίζει. Μη είπε ο άντρας της είναι από την Τούμπα με δίνει με χέρι ρε. Εγώ και η μαχωρή μου είναι κουρκή με κατέμε. Της έχω εκπαιδεύσει τσάμπα. Κλειστό το κινητό του. Πω 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 τσιρλίπι πίνα. Δύο μέτρα άνθρωπος από εκεί πέρα έτσι στρατιωτή πέπτε αυτό που. Τι να. Καλημέρα ρε. Κλάνο τσιρλίπι πίδης να φύγει. Ναι. Καλά, παιδιά, καλημέρα. Α, μετά πάει ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό συμπαγκούμε έναν έχουμε. Τέταρτος από το τέλος. Έχει ακόμα δρόμο. Και μετά έχει τη ΑΕΚ εδώ. Λουκούμια. Λουκούμια. Έλα. Καλημέρα. 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 Ο Γάβρος είμαι από Πρέβεζα. Γεια σου, Γάβρο από Πρέβεζα. Γεια σου. Σε θυμάμαι. Με θυμάσαι. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Λοιπόν, να μιλήσω πρώτα. Να πούμε δύο κουβέντες αγωνιστικά. Και μετά πάμε και στα εξωαγωνιστικά. Ναι, πάμε. Εντάξει, ΠΑΟΚ δυνατός. Τον πίστευα πιο πολύ από την ΑΕΚ. Ναι. Άγι, για μένα δεν υπάρχει, δεν λέει ότι με κέρδισε δύο φορές. Με κέρδισε γιατί είμαι εγώ έτσι όπως είμαι. Τώρα βλέπω και τον ΠΑΟΚ λίγο, εντάξει. Περίμενα να ζοριστεί έτσι και με το χαφ που έφυγε. Αλλά πιστεύω ότι... Εντάξει, έχει και δύο ντέρμπι μέσα στην έδρα του. Πιστεύω ότι λογικά θα το πάρετε. Εκεί στη Μακεδονία πάνω. Ναι. Τώρα εμάς ξεκίνησε η σεζόν, ξεκίνησε με το χάσι. Κάπου χάθηκε η μπάλα για τους υπόλοιπους. Έφυγε ο ένας, ήρθε ο άλλος. Εντάξει, περιμένω του χρόνου να είμαστε πιο δυνατοί. Θα δείξει. Τώρα εξωαγωνιστικά, εντάξει. Μείον τρία, καλός. Αλλά... Εντάξει, για τα Γιάννα δεν ακούσαμε τίποτα. Πέρυσι στο τελικό κυπέλου δεν ακούσαμε τίποτα. Λίγο εντάξει, λίγο ύποπτο. Καλό είναι επεισόδια να μην γίνονται πουθενά, αλλά όταν θα πέφτει μια τιμωρία να πέφτει για όλες τις ομάδες. Όχι μόνο για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Έφυγες, Πρεβεζιώτη. Τρίτος από το τέλος. Ναι. Έχαμε στη καλησπέρα. Καλώς τον. Έλα αγόρι. Τι έγινε. Τι να γίνει, καλά έγινε. Γιατί δεν διάβασε το μήνυμα μου που έστειλα για το παιδί. Το διάβασε ρε, του το έδειξα. Για... Σε μένα. Όχι, στο λαϊκό δικαστήριο για την κοκκινομάλα, θα τα πούμε τώρα για την Ιορδάνη. Γιατί η κοπέλα συνοδευόταν από το φίλο της, ήτανε unfair. Ναι ρε φίλε. Εντάξει, και τι πάει να πει τώρα. Εντάξει, έπαθα και μια ζημιά. Λοιπόν, ο φίλος... Το ρόντος είσαι. Ο Πόκο Λόκο λέει 18.000 είμαστε στην Τούμπα. Ναι μωρέ, ποιος να είμαι. Την καλημέρα και από μένα. Ο Ιορδάνη σήμερα ξεσπάθωσε, έγιναν απίστευτα πράγματα. Παίρνω αειδιασμένος. Τώρα θα σου πω τι είπε για σένα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι το τερμάτισε ο άνθρωπος. Σε αποκάλεσε ολοποδίτη, ψεύτη, απατεώνα, ανήθικο, καραγκιόζη, πατσαροσαβούρα. Ότι πήγατε εμείς στο τμήμα μαζί, λέει, ότι ένα σκούτερ, λέει, που αυτό... Η κατάτια του Πετρολάκη και του Διαμαντόπουλου, αγόρι μου είναι αυτή. Η κατάτια του Διαμαντόπουλου.
του Πασόξη. Τελείωνε με. Χαίρεσαι του άνθρωπου του Σαββαλιταράδε. Πάμε παρακάτω, λέγε. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι εγώ άκουσα ότι αυτό. Μην δεν θέλω να ακούω, φίλε. Εγώ δέρνω μόνο. Δεν βρίζω. Πάμε παρακάτω. Αυτό θέλουμε. Πάμε παρακάτω. Όταν θα έρθει η ώρα. Θα πέσει το ξυλίκι, άσε τώρα, είπα από αυτό και αυτά τα κάνουν οι γυναίκες, άστο, δεν θέλω να μιλάω, πάμε παρακάτω. Ο Ραπτόπουλος μόνο δέρνει. Κατάλαβα. Δεν βρίζει. Άσο 2, 5, 3, το πρόλαβες, το είδες. Ξέρεις τι κατάλαβα. Σταμάτα λίγο. Ξέρεις τι κατάλαβα. Δεν ακούς. Ξέρεις τι κατάλαβα. Ξέρεις τι κατάλαβα. Όταν δέρνεις δεν έχει ποινή. Όταν βρίζεις έχει ποινή. Οπότε δέρνω. Αλλά δεν βρίζω. Συνέχισε τώρα. Καθήμενος ορθά Εμίλης. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Μια τελευταία ερώτηση και θα σας αφήσω. Ναι. Είπε ο κύριος ότι κάποια άτομα του κύκλου σου ήθελαν εσύ δεν θέλω να μιλάς. Δεν γουστάρω. Δεν θέλω να ακούω. Δεν ασχολούμαι. Πάμε παρακάτω. Καλά με συγχωρείς. Τα φιλιά μου στη μαγική. Με το 1% το κάνω 5 εγώ τώρα. Σε παρακαλώ. Πάμε παρακάτω. Καλά. Λοιπόν, πάμε, φύγε, επόμενη γραμμή. Ζημιά μου κάνεις. Φύγε, επόμενος. Ζημιά μου κάνεις. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Γεια σου, παιδιά. Καλώς τον. Καλή σου μέρα, Κώστα. Τι γίνεται, Κώστα. Δεν πέρασα από τα μέρη μας. Θα σου πω εκτός αέρα. Εδώ τον Τίμη του δαγκώσαν το σβέρκο. Δεν έχει μείνει να πούμε σβέρκος από τον Τίμη. Άιντε τώρα. Του δαγκώσαν το σβέρκο του. Έχουνε μούτρα και μιλάνε τώρα. Κατασπαράξαν του Ανδρώνη το σβέρκο τώρα. Το δαγκώσαν τον και τον ένα και τον άλλον. Οι άλλοι ταράδες τώρα μιλούν για Ραπτόπουλο. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, βρε τώρα. Δεν μου λες Κωστή, επειδή δεν την είδα την ΑΕΚ. Ναι. Είδα μόνο τον Ολυμπιακό. Ναι. Αλλά για πρώτη φορά έχω δει τώρα μέχρι το 60 λεπτό να γίνονται τρεις αναγκαστικές αλλαγές. Ο ένας με τρία σπασμένα πλευρά, ο άλλος. Εκείνο με το σπασμένο πλευρό δεν ήταν ηθελημένο. Δεν λέω ηθελημένο. Ο Φορτούνης με χτύπημα και αυτό. Έλα. Ο Ταξίδης το σπάσε. Ναι. Ναι, ο Ταξίδης. Καιρό παιδί είναι, δεν είναι κανένα ψεύτικο παιδί. Τρία σπασμένα πλευρά, ο Φορτούνης αυτό και ο άλλος. Ο Φορτούνης καλό είναι να τραυματιστεί να φύγει γιατί 2,5 χρόνια τραυματίας είναι. Και ο τρίτος, ο άλλος νοκάουτ εκεί που. Ναι. Ναι, αλλά ακόμα έχει ανήφορο η δουλειά. Σήμερα πάω, μου άρεσε πάρα πολύ. Σε μια ομάδα η οποία υποτίθεται ότι έχει σφιχτή άμυνα. Αλλά δεν ξέρω Κώστη, το πρώτο γκολ. Καλύπτεται ο Σάκοπ. Ναι, καλύπτεται. Ναι, δεν υπάρχει φόβο. Δεν υπάρχει offside, είναι κακή διάταξη της τετράδας της άμυνας της Λάρισας. Μάλιστα. Επίσης, εδώ τώρα οι τρεις αγώνες είναι όλη η ιστορία. Βρε, τι βλέπεις. Άσε τι ήθελα. Ναι. Εάν. Άστο, εάν. Κοίταξε, με Ολυμπιακό πάω πριν όλη η δουλειά. Ναι. Με Ολυμπιακό ΑΕΚ είναι όλη η δουλειά. Ναι. Λοιπόν, αν δεν χάσει από την ΑΕΚ και κερδίσει τον Ολυμπιακό, βγήκε. Βγήκε ο ΠΑΟΚ. Αν. Ναι, αν. Αλλά η ΑΕΚ έχει και το αυτό τώρα, πες. Έχει και το Κίεβο. Ναι. Εντάξει. Αυτό που λένε τώρα... Θα αντέξει, δεν θα αντέξει, θα αντέξει, δεν θα αντέξει. Μου φαίνεται στο τέλος πλεονέκτημα είναι για την ΑΕΚ, γιατί βρίσκεται σε διαρκή αγωνιστική ετοιμότητα. Υψηλού επίπεδου είναι αυτά τα μάτς. Είναι crash test. Ναι. Θεωρώ. Ναι. Κατά τα άλλα... Πιστεύεις ότι είναι καλύτερος, ποιος? Θα σε πάρω και το να μου πεις. Ναι. Εντάξει. Έγινε. Τα λέμε. Yeah. Τον βλέπω λίγο ζωνισμένο τον κύριο. Δεν με είπε το μυστικό για το επιτυχημένο γάμο. Ένας παλιός δεν με το είπε. Πάμε τελευταίος, ναι. Αυτός θα μου το πει. Μυστικός επιτυχημένο γάμο. Ναι, ποιο είναι το μυστικό. Εγώ είμαι. Δύο διαφορετικές τροματοκάμαρες. Ναι. Ναι. Και τουαλέτες. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, κύριε. Προηγουμένως, δεν ξέρω, είναι πολύ άκομψα ρε παιδιά. Με έκοψε το χιλιτίδι. Καλά σε έκανε, ναι. Αφού είπες χαρακτηριστικά για το Σάκοφ. Το παιδί. Το παιδί. Εννοείς τη συγγνώμη ρε αυτό που λέει.
όταν είπε σκατοδοχεία, όλου του παίκτε τα καλύτερα έκφρασε. Ναι, βέβαια. Ο παίκτη θα μπορεί να έρθει να με πάρει. Συγγνώμη, φίλε, ο Ραπτόπουλο μιλάει επώνυμα. Εσύ είσαι ανώνυμο. Δώσε μου το τηλέφωνό σου. Δώσε μου και το ονοματεπώνυμό σου και μπορεί να μιλήσει να πει ότι γουστάρει. Θα στα δώσω. Όχι τίποτε άλλο, γιατί μου κάνεις και παρατήρηση από πάνω. Εντάξει. Και θα στα δώσω και το ονοματεπώνυμό μου. Όχι αγόρι μου καλό. Θα μου τα δώσεις και μετά θα βγεις στον αέρα. Τώρα σε ξανακόβω πάλι. Καλό βράδυ λοιπόν. Σκληρός ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος εξηγήθηκε. Σου λέω Ραπτόπουλος. Όχι τίποτα άλλο. Το Ραπτόπουλο δεν μπορεί να το προστατεύσει κανένα άνθρωπο από μένα. Εντάξει. Κάθε σα αρέσει τα μπουχαλάκια σα και σ' άλλα μουδιά. Δόξα τω Θεώ, μουδιές έχει πολλές.